χώρο με ένα πολύ μεγάλο κουμπαρά 37 δισεκατομμυρίων που άφησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και με καλές προοπτικές για την οικονομία. Όλα αυτά τα γεγονότα σίγουρα ήταν επιβαρυντικά για την οικονομία μας, όμως 5% χθες το δεκαετές ομόλογο της χώρας. Η κακή διαχείριση λοιπόν έφτασε λοιπόν να φτάσουμε και σε αυτό που λέτε κι εσείς. Πριν από ένα μήνα. Καλά, δεν είναι μόνο φαινόμενο στην Ελλάδα. Δεν είναι μόνο φαινόμενο στην οικονομία. Δεν είναι φαινόμενο στην Ελλάδα, το είπα και πριν. Αλλά νομίζω ότι το 0,6 στο 5 είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όσον αφορά το δεκαετές ομόλογο. Εδώ υπάρχει ένας εκβιασμός και εδώ φαίνεται μια άτολμη, ανίσχυρη Ευρώπη να αντιμετωπίσει τα μεγάλα προβλήματα. Όταν μια ολόκληρη Ήπειρος εξαρτάται κατά 60 με 70% από την ενέργειά της από μια χώρα, αυτό ήταν εύλογο ότι κάποια στιγμή θα έβγαινε μπροστά της και θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει. Δυστυχώς η αλαζονία ιδιαίτερα των μεγάλων χωρών και ιδιαίτερα θα έλεγα της Γερμανίας, η οποία οδήγησε τα τελευταία αυτά 10-12 χρόνια την Ευρώπη σε αυτή την καταστροφή και ιδιαίτερα τη χώρα μας, νομίζω και στοχοποιημένα κιόλας, να θυμηθούμε τα Βάστα Σόιμπλε και όλη αυτή την πολιτική της Ευρώπης απέναντι στη χώρα μας, ως πειραματόζω τέλος πάντων, νομίζω ότι οδηγηθήκαμε εκεί. Εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι τυχαίο, θεωρώ ότι ήταν συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες υπήρξαν και φάνηκε η αδυναμία της αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Σήμερα υπάρχει μια κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία είναι πραγματικά μια αποτυχημένη πολιτικό στη χώρα της και σήμερα αυτή η γυναίκα ηγείται μιας Ευρώπης. Μιας Ευρώπης η οποία ουσιαστικά έχει καταρρεύσει και βέβαια με όλα αυτά τα φαινόμενα. Την οποία την περιμένουμε κιόλας σήμερα. Ναι, δεν είμαστε και πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Δεν έχει νομίζω να μας προσφέρει και τίποτα, το είδαμε άλλωστε, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Η πρόεδρος της Κομισιόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οφείλει και πρέπει να βρει τρόπο να συγκλίνει τις όποιες αντιθέσεις υπάρχουν για οποιαδήποτε συμφέροντα στους 27, ώστε επιτέλους να επέλθει μια ομοφωνία στον λέτε, τρόπο διαχείρισης. Αν δεν τα καταφέρει, σαφέστατα και θα αξιολογηθεί. Σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο, όμως νομίζω ότι είναι επιλογή να υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτή η ηγεσία στην Ευρώπη. Έτσι δουλεύει. Μια ανεπάρκεια η οποία είναι δεδομένη και την ξέραν εκ των προτέρων. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το. Όμως νομίζω ότι είναι πολιτική θέση. Αξιολογεί την πορεία της. Ακριβώς. Φαίνεται και έχουμε αξιολογήσει ήδη αρκετά την πορεία της. Νομίζω ότι έχει κάνει αρκετά λάθη, τα οποία δεν θεωρώ ότι είναι λάθη τα οποία έγιναν ακούσια. Εκούσια γίνονται όλα αυτά εδώ και βλέπουμε ξαφνικά μια πανίσχυρη Αμερική η οποία έρχεται, εγκαθιστάται πλέον πολύ σοβαρά στην Ευρώπη και εξαρτώμαστε πλέον και ενεργειακά από αυτήν. Με τεράστια κόστη, τα οποία θα πληρώσουμε για τα επόμενα 5 και 10 χρόνια. Δεν είναι κάτι που αυτό θα λυθεί το 23, ούτε με τις επόμενες εκλογές. Δεν θέλω να γελιόμαστε, ούτε θέλω να δίνουμε υποσχέσεις φοβερές για το τι μπορεί να προκύψει. Είναι χαρτογράφησε τα νερά μπροστά σας. Αν το κάνατε, ακριβώς, θα λέγαμε πολύ απλά ότι προσομοιάζεται το Θεό, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Οπότε βλέπουμε λοιπόν ότι και αυτός ο πόλεμος βοήθησε βέβαια και πάρα πολύ την γείτονα χώρα εξ Ανατολών να αρθρώσει ένα διαφορετικό λόγο γιατί βλέπει την ενδοτικότητα της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτά δεν θα τα κρύβουμε και θα τα λέμε. Βλέπουμε ότι το Roots Race. Βεβαίως ενδοτικότητα. Όταν βλέπεις ότι φτάνει το Roots Race έξω από τη Θάσο, νομίζω ότι αυτό το λιγότερο που θα μπορούσα να πω είναι ενδοτικότητα. Και φάνηκε όλη η υπόλοιπη πορεία και τι σημαίνει εξωτερική πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ενδοτικότητα και μόνο. Νομίζω ότι είμαστε η Παρίζα αυτή τη στιγμή πάλι της Ευρώπης. Δεν μας υπολογίζει κανείς και βλέπουμε και τη θέση του Πρωθυπουργού που είδαμε προχθές και στον ΟΗΕ, αλλά βλέπουμε και το πώς ουσιαστικά είναι ένα πιόνι πλέον των Αμερικάνων. Δεν είναι κάτι που το λέω εγώ, είναι κάτι που πλέον φαίνεται φανερά. Και σε αυτόν ακόμα που δεν ασχολείται πολύ σοβαρά με τα κοινά και με, και με την πολιτική πραγματικότητα της χώρας μας. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι. Κατάφερε όμως κύριε Χατζηθεοδόρου αυτή η κυβέρνηση να αποδείξει στους εταίρους της Δύσης ότι ο λόγος που χρησιμοποιεί η Τουρκία είναι ψευδής. Θέλω να πω ότι καταδικάζεται η προκλητική της στάση από παντού. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία απόδειξη αυτό και δεν θεωρώ ότι ήταν ένα έργο που έκανε η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Προφανώς είναι όλα ψέματα αυτά τα οποία λέγονται από την άλλη πλευρά.
Νομίζω ότι το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι. Ξέρουμε ποια είναι τα θέματα μας. Ξέρουμε τι είναι αυτό που εμείς έχουμε να κουβεντιάσουμε με την γείτονα χώρα. Και αυτό στην πολιτική εκεί δεν υπάρχει αυτονόητο. Συμφέροντα υπάρχουν. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ δεν θα ξεχάσω ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μια προεκλογική περίοδο όπως βρισκόμαστε κι εμείς. Οπότε λοιπόν, όταν έχεις ένα πληθωρισμό 86-85%, πρέπει κάπως να δώσεις κάτι στον λαό σου έτσι ώστε να τον, και να τον τονώσεις αλλά και να τον φέρεις κοντά σου, να τον συσπηρώσει γύρω από την κυβέρνηση, οπότε ο κύριος Ερντογάν να μπορέσει να ξαναπάρει τις επόμενες εκλογές. Φτώχεια και εδώ, φτώχεια και εκεί. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι και πολύ πιο δύσκολα όσον αφορά τουλάχιστον τα λαϊκά και φτωχά στρώματα. Μην ξεχνάμε ότι και εμείς όμως έχουμε περάσει σε μια τέτοια φάση. Το 28% πλέον του ελληνικού λαού βρίσκεται σε επίσημη φτώχεια. Νομίζω ότι πλέον ο μήνας δεν μπορεί να βγει. Επιδοματούχη κοινωνική αλλαγή. Και ακριβώς. Και έχουμε καταντήσει πλέον αυτά που κατηγορούσε ο κ. Μητσοτάκης για τα επιδόματα τα οποία έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεχνώντας ότι έκανε αύξηση μισθού 11%, ξεχνώντας ότι έχουμε καταργήσει τον υποκατώτατο, ξεχνώντας ότι έχουμε αφήσει ένα ανοιχτό πεδίο, ξεχνώντας ότι είχαμε υπογράψει λογικές συμβάσεις. Όλα αυτά μας κατηγορούσε τότε λοιπόν για τα επιδόματα. Και σήμερα βλέπουμε ότι ενώ έχει κόψει όλα τα υπόλοιπα, έχει διαλύσει τη μεσαία τάξη και μπορούμε να πούμε τι είναι αυτό το οποίο έχει κάνει. Έχει διαλύσει τη μικρέα και μισή επιχειρηματικότητα για την οποία υποτίθεται ότι θα έβγαινε και βάσει αυτού ουσιαστικά εκλέχτηκε στην κυβέρνηση. Κατηγορεί σήμερα το ΣΥΡΙΖΑ ότι για όλα τα δεινά αυτού του τόπου φταίει η ίδια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ήταν ουσιαστικά 4,5 χρόνια στα τελευταία 60-70 χρόνια που κυβερνάει η δεξιά παρέα με το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σήμερα ο κόσμος κατανοεί, βλέπει. Δυστυχώς όμως τα μέσα μαζικής επικοινωνίας παίζουν ένα πολύ πολύ βρώμικο παιχνίδι. Και απλώς να πω ένα μικρό παράδειγμα χθεσινό κιόλας, την αλλαγή αυτών που είπε ο κύριος Αποστολάκης για την ενδοτικότητα την οποία δείχνει. Επί του ορθού έγινε μετά, κυρία Οικονόμου, όμως έπαιξε μια ολόκληρη μέρα. Κατάφερε να προσβάλλουν έναν πρώην υπουργό, ένα πολύ μεγάλο στέλεχος και αρχηγό του ΓΕΘΑ, μην ξεχνάτε, πρώην αρχηγό του ΓΕΘΑ, που έχει πολύ βαρύνουσα σημασία η άποψή του και το τι τελικά έχει περάσει στον κόσμο. Τώρα, οι διορθώσεις και τα λοιπά, αυτά ξέρετε εσείς οι δημοσιογράφοι καλύτερα από μένα, το πώς γίνονται και το πόσο πολύ απήχηση έχουν. Αυτό λοιπόν δείχνει την κατάργεια σήμερα. Ίσως ήταν και λίγο θέμα διατύπωσης, κύριε Χατζηθεοδόρου. Όχι, δεν ήταν διατύπωση, ήταν καθαρά ψέμα. Έλειπε ένα ολόκληρο δεν. Ένα ολόκληρο δεν που άλλαξε όλο το νόημα της πρότασης. Θεωρώ λοιπόν ότι πραγματικά τα ιδιαίτερα ο ΣΚΑΙ ουσιαστικά είναι το γραφείο τύπου των υπογείων, θα έλεγα εγώ, του Μοσχάτου, της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς με μια πολύ μεγάλη ακροματικότητα και δύναμη στον κόσμο, από ό,τι τουλάχιστον ακόμα νομίζουν οι κύριοι της κυβέρνησης, και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ καλά και σωστά για τον εαυτό τους. Διαλύουν τη χώρα, έχουν διαλύσει το κοινωνικό ιστό, φαίνεται ότι τα πράγματα πλέον γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ όπως την παρουσίασε ο Αλέξης ο Τσίπρας από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Συνολικά ενέργεια και διαρκείς ανατιμήσεις οι οποίες βέβαια πηγάζουν από την κρίση στην ενεργειακή. Εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να φρενάρουν, να απαλύνουν κάπως το βάρος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Νομίζω ότι το δρόμο μας τον έδειξε και η Ιβερική Χερσόνησος και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Να. Μπήκαν λοιπόν σε μια άλλη λογική με διατίμηση, λαφών κτλ. Γιατί εξαιρούνται αυτές, κυρία Οικονόμου, και όχι εμείς? Εξαιρούνται, κύριε Χατζηθεοδόρου. Καλό το ερώτημα. Βεβαίως, καλό το ερώτημα. Ρητορικό είναι το ερώτημα. Μπορώ να το απαντήσω. Που αντιτείνεται, αλλά εξαιρούνται. Είναι αλήθεια. Διεκδικήσαμε κάτι όπως διεκδίκησαν αυτοί? Όχι. Ενδιαφέρθηκαν λοιπόν για το λαό τους, φάνηκε αυτό, έδωσαν αυξήσεις. Αυτή την εποχή έδωσαν αυξήσεις. Και ξέρουμε ότι αυτό εδώ έχει να κάνει μόνο με την ανάπτυξη. Και το κάναμε εμείς. Και εδώ είχαμε το 2019. Στον του. Τι εννοείται, ποιες αυξήσεις? 2 ευρώ το μήνα, αυτό εννοείται αυξήσεις? Να λέμε τα πράγματα Θέλετε με το όνομά τους. Η αύξηση πρέπει να είναι ουσιαστική σήμερα για να δώσει μία τόνωση στην αγορά. Να. Θυμάστε τότε λοιπόν όταν δώσαμε τη 13η σύνταξη ή το επίδομα τότε των Χριστουγέννων που όλα αυτά τα χρήματα πέσαν στην αγορά και τότε και οι επιχειρηματίες είπαν ότι πραγματικά ήταν σωστό μέτρο γιατί όλα αυτά πραγματικά θα πέσουν στην αγορά. Θυμάστε το 2019 όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έδωσε την αύξηση στον κατώτατο μισθό και τότε λέγανε ότι θα υπάρξει εργασιακός πόλεμος με τους επιχειρηματίες κτλ.
πολύ γρήγορα κατάλαβαν και οι επιχειρηματίες και οι εργοδότες ότι πράγματι αυτή η αύξηση ουσιαστικά γύρισε υπέρ τους. Και εγώ δεν θέλω μόνο να δώσουμε μια απλή αύξηση στους εργαζόμενους, αλλά εδώ θα πρέπει να φροντίσουμε και τη μικρή επιχείρηση με όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε. Μιλάει και ο κ. Για αυτόματη τη αριθμική αναπροσαρμογή. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό ακόμα. Μιλάω για την απλή αύξηση την οποία δώσαμε το 19. Και φάνηκε ότι αυτό γύρισε πίσω στην αγορά. Όλο αυτό εδώ. Προφανώς γυρνάει. Χωρίς κατανάλωση, βρε κύριε Χατζηδάκη. Ακριβώς και με ανάπτυξη και χωρίς κανένα πρόβλημα τους εργοδότες. Αυτό ακριβώς προτείνουμε και τώρα. Δεν είναι καμία ιδιαίτερη σοφία. Όμως η επιλογή της νεοφιλελεύθερης, ακρονεοφιλελεύθερης θα πω εγώ, κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχει ακριβώς το αντίθετο στο μυαλό της. Γιατί δεν τον ενδιαφέρει ούτε η μικροεπιχειρηματικότητα, ούτε ο κόσμος ο εργαζόμενος κόσμος. Τον ενδιαφέρουν αυτά τα μεγάλα κεφάλαια τα οποία ουσιαστικά διαχειρίζονται τις τύχες της χώρας, είναι 100 οικογένειες, ίσως να λέω και πάρα πολλές, που εκεί πηγαίνουν όλα τα χρήματα. Δεν μπορεί σήμερα, μετά από τόσα μεγάλα προβλήματα στην ακρίβεια και αυξήσεις, οι εταιρείες διανομής ουσιαστικά, γιατί οι παραγωγές είναι πολύ μικρότερες και ελάχιστες, ουσιαστικά των 4 μεγάλων ομίλων ενέργειας που σήμερα έχουν παραχωρηθεί, να έχουν και αυτή τη στιγμή ακόμα 500 εκατομμύρια κέρδος. Αυτά τα πράγματα είναι φοβερά. Και μάλιστα αυτό το υπερκέρδος το πληρώνουμε εμείς. Μα δεν πέρασε, βρε κύριε Χατζηθεοδόρου, στη Βουλή. Με πρόταση του. Το αποδέχθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και το έφερε για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Και εσείς είδατε κάποια φορολόγηση? Όχι, αλλά υποψιάζομαι ότι. Κύριε Οικονόμου, όλα αυτά. Έτσι, όλα είναι αυτά κάτι γίνανε. Το συζητήσατε στη Βουλή τα κόμματα. Ενώ, ναι, έτσι, ναι. Όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι έχει περάσει. Πραγματικά σας λέω, έχουμε χάσει. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα το προτείνει και η Φόντερ Λάιν, η Κομισιόν. Είναι μέσα στις προτάσεις. Ναι, αυτό είναι το επικίνδυνο. Άρα κάτι δεν πάει καλά τώρα εδώ. Κύριε Οικονόμου, θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι αυτό το οποίο πραγματικά ζούμε. Δεν θα πούμε πράγματα τα οποία δεν έγιναν ή τα οποία φανταζόμαστε ότι μπορεί και να γίνουν. Μιλάμε με στοιχεία. Εγώ σας λέω, το 2019, όταν έγινε η αύξηση των μισθών, τα πράγματα πήγαν καλύτερα, συνεχίσαμε να έχουμε ανάπτυξη, εργασιακή ειρήνη, είχαμε το ΣΕΠΕ που έλεγχε τις συλλογικές συμβάσεις και είχαμε μπει σε ένα δρόμο. Ήρθε λοιπόν το 2019 ο κύριος Μητσοτάκης και τα πήρε όλα πίσω και τα διέλυσε. Αν και είχε συμφωνήσει σε αυτό. Θέλω να το θυμίσω αυτό. Το είχε ψηφίσει στη Βουλή. Ήταν εντελώς υποκρατικό αυτό, θέλω να πω. Άρα λοιπόν τα πράγματα είναι σήμερα διαφορετικά, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης έχει επιλέξει να μοιράσει τα χρήματα τα οποία με πολύ αίμα και κόπο μάζεψε ο ελληνικός λαός, να τα μοιράσει στους συμμετέρους, όπως βέβαια φάνηκε και από τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας, ιδιαίτερα εκεί. Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό το οποίο υπόθηκε στη ΔΕΘ και θεωρώ ότι πλέον η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ ήταν πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι αυτό που νομίζω ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς πρέπει να κάνει την επόμενη μέρα. Ευθασώς το είπε ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας και νομίζω ότι θα είναι η πρώτη κίνηση. Και ξέρετε κάτι, η λογική και το ερώτημα το πού θα βρούμε τα χρήματα αυτά είναι πολύ εύκολο να απαντηθεί. Η ΔΕΗ δεν κόστησε παραπάνω από 5 δισεκατομμύρια. Τα χρήματα που μοίρασε ο κ. Μητσοτάκης μόνο στις απευθείας αναθέσεις αυτά τα 3 χρόνια ήταν 7,5 δισεκατομμύρια. Και αν αρχίσω να λέω πού δόθηκαν και πώς δόθηκαν, θέλουμε τουλάχιστον να μιλάμε μια ολόκληρη μέρα γι' αυτό. Είναι κριτική, είναι σημείο στο οποίο σας ασκείται κριτική. Πού θα βρεθούν τα χρήματα? Να σας πω λοιπόν, το κόστος λοιπόν των μέτρων που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας ήταν περίπου στα 10 δισεκατομμύρια. Αυτά επιστρέφουν γύρω στα 3,64, αν θυμάμαι καλά, επιστρέφουν πίσω όλα στον κρατικό κουβανά, έτσι κι αλλιώς από φόρους οι οποίοι θα υπάρξουν. Μιλάμε λοιπόν για ένα κόστος περίπου γύρω στα 5,5 δις όλη αυτή η ιστορία. Και σας λέω ξανά, τα 5,5 δις είναι αυτή τη στιγμή σταγόνα στον ωκεανό. Μόνο για τα 7,5 δις, να σας ξανααναφέρω, συμπεριλαμβανομένης στο πακέτο των 5,5 δις της επανακρατικοποίησης της ΔΕΗ. Όχι, βεβαίως. Συμπεριλαμβανομένης και αυτής, βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε στη διέχνη του 49%. Πρέπει λοιπόν να ανακτήσουμε τη διοίκηση της ΔΕΗ. Αυτό μπορεί να γίνει. Ένα πολύ μεγάλο λοιπόν είναι αυτό, που θεωρώ ότι είναι ορόσημο για την πατρίδα μας. Και θέλω να σας πω και το παράδειγμα της Γερμανίας, η οποία κρατικοποιεί τη Uniper, ένα κολοσσό τεράστιο ενεργειακό στη Γερμανία. Πού? Στη Γερμανία. Και να πούμε για τη Γερμανία επίσης ότι έχει κρατικό ΟΤΕ, αλλά αγόρασε το δικό μας και εμείς δεν έχουμε. Έχει κρατικές συγκοινωνίες που εμείς τις πουλάμε. Και η Ιταλία έχει κρατικές τέτοιες υπηρεσίες, αλλά αγόρασε. Ακριβώς. Εδώ τους ιδιωτικούς. Προσέξτε τώρα, για τη Γερμανία μιλάμε.
Έχει κρατικούς σιδηροδρόμους η Γερμανία. Αυτά λέγουμε... ήταν μνημόνιο όμως που λέτε τώρα, κύριε Χατζηθεοδόρου. Ξεπούλμα της χώρας ήταν, κυρία Οικονόμου, από το 2010. Οι ευθύνες, βεβαίως, προσέξτε, μια στιγμούλα τώρα. Το ξεπούλμα της χώρας ξεκίνησε το 2010 με τα 200 δισεκατομμύρια που έφερε ο κύριος Γεώργιος Παπανδρέου, επί Στροσκάν, αυτά θα τα θυμόμαστε όμως. Και μετά συνέχισε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος ουσιαστικά με τα ψέματά του πέταξε τη χώρα και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτό έκανε. Αν θυμάστε τα 15% της Ελστάτ, τότε τα στοιχεία με τα ελλείμματα κτλ. Παράτησε τη χώρα. Λοιπόν, και ήρθαμε λοιπόν εμείς το 2015, έχοντας 400 εκατομμύρια στα κρατικά ταμεία, να πληρώσουμε την άλλη μέρα συντάξεις, να πληρώσουμε μισθούς, και τα καταφέραμε, κύριε Οικονόμου. Τα καταφέραμε. Και μάλιστα υπογράψαμε ένα μνημόνιο κόστους 5,5 δις, το οποίο όμως είχαμε και την ευτυχία να ξαναπάμε σε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015, έτσι ώστε να πούμε στον ελληνικό λαό: κοιτάξτε, εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε, αυτό καταφέραμε να κάνουμε. Τι θέλετε? Και μας ξανά έδωσε λοιπόν την εντολή να κυβερνήσουμε. Και νομίζω ότι καλά έκανε. Έδωσε ευκαιρία στο ΣΥΡΙΖΑ ευτυχώς, να δει αν και κατά πόσο. Και ευτυχώς λοιπόν, κύριε Οικονόμου, να διαχειριστεί καλύτερα ένα ακόμη μνημόνιο, βρε. Ακριβώς, το διαχειριστήκαμε, το ξοφλήσαμε και τον Αύγουστο του 2018 βγήκαμε από τα μνημόνια. Και αυτό που πανηγύριζε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες, ότι η υψηλή επιτροπή που πέρασαν τα 4 χρόνια έχει παρελθεί, είναι δική του κατάκτηση, δεν είναι, κύριε Οικονόμου. Ήταν συμφωνημένο από το 2018. Άρα λοιπόν, με ξένα κόλυβα ο κ. Μητσοτάκης. Ξένα κόλυβα λοιπόν, θέλει να κάνει πολιτική. Και το είδαμε και στον ΟΗΕ αυτό προχθές, ότι είχε 40 δις κρατημένα τα οποία είχε φτιάξει σαν κουμπαρό ο κ. Μητσοτάκης. Τα 37 δις που βρήκε από εμάς. Αυτά τα πράγματα είναι φοβερά. Είναι φοβερά ψεύδι. Ναι. Και ξέρετε, μας πήρανε χαμπάρι και στην Ευρώπη. Μας πήρανε χαμπάρι. Η διοίκηση έχει συνέχεια. Βεβαιότατα. Το τι θα αφήσει αύριο ο Μητσοτάκης σε οποιονδήποτε τον διαδεχθεί, σε όποιον ο ελληνικός λαός δώσει την εντολή. Δεν σημαίνει ότι ήταν δικά του χρήματα, δεν ήταν πορτοφόλι του. Βεβαίως. Είναι τα χρήματα της χώρας. Ακριβώς αυτό λέω, κύριε Κόμμα. Ακριβώς αυτό λέω. Καπηλεύεται όμως αυτά τα οποία έκαναν οι προηγούμενοι. Μακάρι ο κύριος Μητσοτάκης να χρησιμοποιήσει σωστά αυτά που αφήσαμε με ένα τέτοιο ελεύθερο χώρο μπροστά του για να μπορέσει να κάνει σημαντικά πράγματα στη χώρα. Και ξέρετε, είχε τη δυνατότητα και λόγω της πανδημίας, είχε τη δυνατότητα, γιατί εκεί σταματήσαμε να έχουμε έλεγχο επιτροπής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δόθηκαν χρήματα που θα μπορούσαν να φτιάξει πράγματα. Πάμε να δούμε λοιπόν το σύστημα υγείας. Πού ήταν το πρωταρχικό? Τι έκανε ο κ. Μητσοτάκης? Όχι μόνο δεν έκανε μία πρόσληψη, αλλά έδιωξε ακόμα και τους γιατρούς και τους υγειονομικούς που τους έχουμε ανάγκη, και ακόμα έχει εδώ και ένα χρόνο τους κρατάει σε ομοιρία, σε διαθεσιμότητα, χωρίς να πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι, έξω από το σύστημα υγείας. Ένα σύστημα υγείας το οποίο ουσιαστικά έχει καταρρεύσει, το βλέπουμε. 3.000 παιδιά, κυρία Οικονόμου, περιμένουν στο Αγλαΐας Κυριακού, στο νοσοκομείο παιδών στην Αθήνα, να χειρουργηθούν, γιατί δεν υπάρχουν, λέει, αναισθησιολόγοι. Οι αναισθησιολόγοι δεν υπάρχουν, έχουν εξαφανιστεί. Κύριε Οικονόμου, πρέπει να πληρώσουμε τους γιατρούς. Γιατί έχουμε εμείς εδώ, πρέπει να πληρώσουμε τους γιατρούς. Ακριβώς. Θα φτάσουμε και εδώ. Εδώ το πράγμα έχει γίνει κέντρο υγείας. Το βλέπουμε. Η κακοδιοίκηση, η κακοδιαχείριση, νομίζω το βλέπουμε εδώ. Και επειδή είμαστε και πολύ έτσι, επίκαιροι και πολύ κοντά σε αυτό όλο το πρόβλημα, και ως κόμμα, νομίζω εδώ έχουμε βγάλει πάρα πολλές ανακοινώσεις και δελτία τύπου με επερωτήσεις του βουλευτή μας. Και φαίνεται ότι εδώ δεν τους ενδιαφέρει, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καταραίουν όλες τις κλινικές μας. Ποιες κλινικές βλέπουν κανονικά? Ποιες? Καμία. Καμία. Έχει μεταμορφωθεί το νοσοκομείο μας σε κέντρο υγείας. Ήταν ουσιαστικά ο στόχος που είχε βάλει ως Υπουργός Υγείας ο Άδωνος Γεωργιάδης. Αυτό, κυρία Οικονόμου, δεν έγινε τυχαία. Δεν έγινε μόνο γιατί εμείς εδώ έχουμε μία ανεπάρκεια στη διοίκηση του νοσοκομείου Ξάνθης ή της Κομωτινής ή οπουδήποτε αλλού. Είναι εθνική στρατηγική πολιτική την οποία αυτή τη στιγμή εφαρμόζει αυτή η ακρονεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εάν δεν το κατανοήσουμε αυτό, έχουμε να δούμε πολύ περισσότερα πράγματα μπροστά μας. Εγώ θέλετε να πείτε ότι είναι μέρος όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί? Όχι, δεν δημιουργήθηκε δηλαδή εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων που γεννήθηκαν από την πανδημία, αλλά είναι μέρος αυτού το οποίο αναμένεται, γιατί το έχει ανακοινώσει είναι ο μέρος Μητσοτάκης. Ενός... Δεν ξέρω αν θα προλάβει να το κάνει. Είναι αρκετός ο χρόνος, ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές. Αυτού που ανακοινώθηκε για την μεταρρύθμιση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν είναι μεταρρύθμιση αυτό για μας. Γιατί το έχει ανακοινώσει επίσημα. Είναι η διάλυση. Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης το είχε πει και προεκλογικά. Ότι εγώ θα διαλύσω το δημόσιο σύστημα υγείας. Ότι εγώ θα πάω σε ένα σύστημα υγείας ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό είχε κάνει. Αυτό έκανε μάλλον.
Ο κ. Μητσοτάκης σε αυτό το κομμάτι δεν είπε ψέματα. Ας το δούμε πώς θα ολοκληρωθεί, κύριε Χατζηθεοδόρου. Το βλέπουμε, κύριε Γονόμου. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε χάσει 33.000 ανθρώπους από την πανδημία. Να θυμίσω λοιπόν τη χθεσινή έρευνα, η οποία βγήκε στον αέρα του κυρίου Λίτρα, που λέει ότι το 97,7% των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ πέθαναν, κύριε Γονόμου. Όταν έβγαινε ο κ. Μητσοτάκης και έλεγε: φέρτε μου μία έρευνα που να λέει ότι πεθαίνουν. Να σας πω όμως και το άλλο, ότι πέθαναν και το 78,7% των ασθενών που ήταν διασωληνωμένοι μέσα στη ΜΕΘ. Mm. Σημαντική η διαφορά βέβαια, αλλά όχι πολύ μεγάλη θα έλεγα εγώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είχαμε γιατρούς, δεν είχαμε υγειονομικό προσωπικό και τους διώξαμε κιόλας, κύριε Οικονόμου. Τους διώξαμε. Αυτό το πράγμα. Δεν θα τίποτα, κύριε Χατζηθεοδόρου, εδώ, γιατί διάβασα χθες τη μελέτη, όσα αποσπάσματα έχουν ήδη διαρρεύσει. Με προσοχή είδα και τις ερωτήσεις που ανακύπτουν και είναι λογικό από την αντιπολίτευση. Πρέπει να απαντήσει το Υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση, έτσι. Θυμίζω ότι η πρώτη μελέτη ήταν σε συνεργασία, πάλι για την εθνισμότητα, σε συνεργασία των καθηγητών Λίτρα Τσιόδρα. Αυτή είναι μόνο του κυρίου Λίτρα, δεν έχει καμία σημασία. Εάν δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτό να αποδειχθεί. Αν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη, ναι, κάποιος θα πρέπει να απαντήσει για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. Κύριε Γονόμου, δεν περιμένουμε καμία απάντηση. Εγώ θα πω μόνο αυτό και το σταματώ εδώ. Δεν περιμένουμε καμία απάντηση. Πρέπει να δοθεί στον κόσμο, κύριε Χατζηθεοδόρου. Κάποιοι τους έκλαψαν τους ανθρώπους αυτούς. Κύριε Γονόμου, εγώ επιμένω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουν καμία απάντηση. Ο ακροδεξιός υπουργός πλεύρης δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει καμία απάντηση. Και αυτό είναι γνωστό. Όμως την απάντηση μπορεί να τη δώσει μόνο ο ελληνικός λαός στους επόμενους 2, 3, 5 μήνες, γιατί όπως και να γίνει, ό,τι και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, δεν μπορεί να σταθεί και να κατζωθεί στην καρέκλα του. Αυτό το πράγμα θα τελειώσει. Άρα λοιπόν η απάντηση θα δοθεί εκεί. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε στον κόσμο το τι ακριβώς συμβαίνει, να τον ενημερώσουμε, πέρα από αυτά τα οποία ακούει και εισπράττει καθημερινά και βομβαρδίζεται, θα λέγαω εγώ, μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στο σαλόνι του σπιτιού του, μέσα από την τηλεόραση, του Sky, του Mega, του Open, που ουσιαστικά έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση όλα αυτά εδώ. Μην υποτιμάτε. Ακούστε με λίγο. Ξέρετε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συνήθως είναι οι μεσάζοντες. Άλλοι το κάνουν ευπρεπώς, άλλοι ενδεχομένως να μην το κάνουν και ευπρεπώς. Δεν είμαι εγώ εκείνη που θα κρίνω και θα αξιολογήσω. Κρίνει και αξιολογεί αυτός που ακούει ή βλέπει, έτσι. Βεβαίως. Άλλοι το κάνουν λοιπόν με ευπρεπή τρόπο, άλλοι ενδεχομένως όχι. Υπάρχουν όμως πλέον, κύριε Χατζηθεοδόρου, επιτρέψτε μου να πω και το γνωρίζετε, τόσες πολλές πηγές ενημέρωσης. Τόσες πολλές πηγές και όχι εναλλακτικές, επίσημες. Η μητέρα μου δεν μπορεί να μπει στο ίντερνετ. Δεν μπορεί να μπει στο Facebook. Δεν μπορεί να ενημερωθεί από τις διάφορες σελίδες οι οποίες έχουν και τη διαφορετική άποψη. Ούτε από το Independent News, ούτε από την Αυγή, ούτε από το Κόκκινο. Δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και όταν αναφέρω τη μητέρα μου, θεωρώ έναν κόσμο έτσι που μετά από μια ηλικία ίσως, δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν το μόνο που έχει, γιατί είναι πλέον κλεισμένος και στο σπίτι του, φοβισμένος για το χειμώνα ο οποίος έρχεται, ο οποίος θα είναι και κρύος και από ό,τι φαίνεται και με αρκετά προβλήματα, ίσως και συσήτηση ακόμα κάποιον, έχει μόνο την τηλεόραση. Άρα λοιπόν αυτόν τον κόσμο δεν μπορούμε να του λέμε ψέματα. Και ξέρετε κάτι, εμείς χάσαμε πάρα πολλούς ψήφους. Ίσως το μεγαλύτερο ποσοστό θα λέγαμε από τους συνταξιούχους, οι οποίοι είχαν στο μυαλό τους μια καρφωμένη ιδέα ότι ο Τσίπρας έκοψε 12 φορές τις συντάξεις τους. 12 φορές. Και το συναντάω και ακόμα και τώρα που προσπαθούμε να πούμε και λέμε πάρα πολλά πράγματα. 11 φορές κόπηκαν οι συντάξεις τους μέχρι το 2014, κύριε Οικονόμου. Μία φορά κόπηκε η σύνταξη του συνταξιούχου το 2015 με τον νόμο Κατρούγκαλου, και αυτό γιατί υπήρχε μια μεγαλύτερη διαφορά στη φορολόγηση και τα λοιπά, ένα πολύ μικρό ποσό. Αυτή ήταν η περιπτώση. Βρε, κύριε Χατζηθεοδόρου, πάλι πάντως πάνω στον νόμο Κατρούγκαλου και τώρα σκοντάφτουν οι άνθρωποι συνταξιούχοι. Ευτυχώς, κύριε Οικονόμου. Και τώρα με τα αναδρομικά τους πάλι στον νόμο Κατρούγκαλου. Θα το πούμε. Όχι. Δεν σκοντάφτουν εκεί. Όχι. Η απόφαση είναι ότι τα χρήματα αυτά, και ήταν και διακήρυξη, ήταν και του Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχε άλλες επιλογές ο Κατρούγκαλου, να το πούμε. Μνημονιακός ήταν ο νόμος, προαπαιτούμενο ήταν, για να λέμε αλήθειες, δεν λέμε, κύριε Χατζηθεοδόρου. Αλήθειες λέμε μόνο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο ενδεχομένως. Μπορεί να διορθωθεί. Μπορεί και να μπορούσε, εγώ λέω, κύριε Οικονόμου, τότε. Μπορεί και να μπορούσε και να μην έγινε εκείνη τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό που εμείς λέμε και δεσμευτήκαμε και δεσμεύτηκε ο πρόεδρος μας στην ΔΕΘ είναι ότι πράγματι τα χρήματα των συνταξιούχων θα γυρίσουν. Να. Το είχε ζητήσει ο κ. Μητσοτάκης και το έλεγε προεκλογικά. Άρχισε λοιπόν να αλλάζει αυτό.
Ο κύριος Πλεύρης είπε όχι, ο κύριος Χατζηδάκης είπε όχι, ο νόμος Χατζηδάκης ο περίφημος, και βέβαια προχθές ο κύριος Σταϊκούρας στην τηλεόραση είπε ότι εμείς δεν έχουμε αυταπάτες. Άρα λοιπόν δεν θα πάρουν δραχμή οι συνταξιούχοι. Αυτοί που δικαιώθηκαν, δικαιώθηκαν. Αυτοί που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Ακριβώς. Και τότε τι έλεγε ο κύριος Πέτσας, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνετε στους δικηγόρους να πληρώνετε τζάμπα. Όχι, είναι καταγεγραμμένες. Αυτοί που θα δικαιωθούν θα τα πάρετε κι εσείς οι υπόλοιποι. Έτσι. Δεν είναι ψεύτες αυτοί, είναι ψεύτες. Και το ξέραν πάρα πολύ καλά τι λέγανε. Εγώ χαρακτηρίζω. Αν είναι αλήθεια λοιπόν αυτό που λέω, άρα αυτό διότι που λένε εκείνοι είναι ψέμα. Διότι δημόσια τα κυβερνητικά στελέχη και επώνυμα προέτρεπαν εκείνη την περίοδο στις ειδήσεις, τα λέγαμε. Ακριβώς. Θα πρέπει να αυτοδιαψευστώ και εγώ σε αυτά που έλεγα. Έτσι. Να μην προβαίνουν σε προσφυγές στη δικαιοσύνη, διότι θα ισχύσει, εάν ισχύσει ένα τέτοιο μέτρο, για όλους. Κύριος Πέτσας. Άρα λοιπόν αυτό είναι αλήθεια που λέμε, άρα ο κύριος Πέτσας δεν έλεγε την αλήθεια. Να μην μπορούμε ούτε έλεγε ψέματα. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι λοιπόν για την ενέργεια που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί στα επόμενα χρόνια είναι η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, ο έλεγχος σε... Είναι εφικτό να γίνει, είναι εφικτό να γίνει με την επιχείρηση κερδοφόρα όπως είναι τώρα, κύριε Χατζηθεοδόρου. Κερδοφόρα γιατί να είναι, κύριε οικονόμου? Θέλουμε να είναι μια επιχείρηση κερδοφόρα εις βάρος πιανού? Άρα, ποια θα είναι τα χαρακτηριστικά της? Τα χαρακτηριστικά θα είναι μια κρατική επιχείρηση, όπως ήταν πριν, η οποία θα μπορεί να δίνει αξιοπρεπείς μισθούς στους υπαλλήλους της πρώτα, κυρία οικονόμου, γιατί το λέω αυτό, γιατί δεν μπορεί ο διευθύνοντας σύμβουλος της ΔΕΗ σήμερα να παίρνει 360 χιλιάρικα το χρόνο, παραπάνω από ό,τι παίρνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται εδώ. Εδώ μιλάμε για πιάτσικο, κύριε οικονόμου. Εμείς είχαμε 60 γενικούς διευθυντές, αυτοί έχουν 300. Θέλω να πω λοιπόν, το βόλεμα και η απαξίωση αυτών των εταιριών γίνεται μόνο και μόνο γιατί θέλουν να κρατηθούν στην εξουσία. Γιατί θα έτσι έχει μάθει η δεξιά. Θα σας πω το δικό μου ενδιασμό, γιατί τα ζήσαμε. Όντως το κάνουν αυτή τη στιγμή μεγάλες οικονομίες, γιατί γονάτισαν. Δεν βοήθησαν ούτε τα πακέτα διάσωσης. Το έκανε η Γερμανία, έχετε δίκιο σε αυτό. Νομίζω σε ένα κομμάτι, σε ένα μέρος παρενέβη ακόμη και η Γαλλία. Λοιπόν, και η Βρετανία. Το συζητά και η Βρετανία. Μεγάλες οικονομίες. Έτσι η Βρετανία θα μου πείτε εκτός, δεν έχει καμία σημασία. Εντός του ευρωπαϊκού γίγνεσθε υπάρχει. Δεν μπορούμε να τη βγάλουμε από τη γεωγραφία. Προσέξτε λίγο. Θυμόσαστε στα χρόνια του μνημονίου πώς χρησιμοποιήθηκε η ΔΕΗ ακόμη και για φοροεισπρακτικός μηχανισμός? Το θυμόσαστε αυτό? Δηλαδή πρέπει να διασφαλιστεί ότι ακόμη, εγώ λέω, και στα χέρια του κράτους η επιχείρηση αυτή θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας και όχι τις πολιτικές σκοπιμότητες. Πάρα πολύ σωστά λοιπόν το λέτε. Αυτή είναι λοιπόν η λογική και αυτός είναι ο στόχος. Αυτό που έκανε η ΔΕΗ από πριν, ότι ουσιαστικά η ΔΕΗ είναι μια εταιρεία κοινοφελού σκοπού, άρα λοιπόν πρέπει πρώτα να εξυπηρετήσει την κοινωνία και τη χώρα, γιατί ξέρετε μια χώρα ενεργειακά εξαρτώμενη είναι και πολύ ευάλωτη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν χαιρόμαστε που σε εμάς φτάνει το φυσικό αέριο μέσω του τουρκικού αγωγού που περνάει από τη Βουλγαρία και έρχεται σε εμάς και φτάνει στην Γιουγκοσλαβία. Και εμείς χαιρόμαστε σήμερα και λέμε: άτι καλά, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί εμείς παίρνουμε από τον αγωγό της Τουρκίας που Πούτιν δεν θα χτυπήσει τους Τούρκους. Άρα λοιπόν εμείς θα έχουμε φυσικό αέριο. Να σας ανησυχεί ξανά αφαιρείς... η έναρξη των αψημαχιών στη Αρμενία, Αζερβαϊτζάν, γιατί ακριβώς μπορεί να γίνει πολύ πιο μπροστά. Εκεί λοιπόν από το θέλω να καταλήξω. Και πόσο εύκολο λοιπόν είναι. Το κλείσιμο της Τρόφιγγας. Ακριβώς. Και πόσο εύκολο λοιπόν να γίνει από εκεί ένα κλείσιμο της Τρόφιγγας και πόσο εύκολο να γίνει αυτό το κλείσιμο, εγώ λέω και από τη Βουλγαρία. Όχι με ευθύνη της Βουλγαρίας, με ευθύνη όμως της παραγωγού εταιρείας. Και πίσω από εκεί κρύβονται διάφορα συμφέροντα. Άρα λοιπόν. Απεδείχθη ότι είναι αυτό. Η αφέλεια αυτή που βγάζει το Μέγκα που το άκουσα χθες, στο Sky που το άκουσα χθες, ότι εμείς δεν στεναχωριόμαστε. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε τον αγωγό μας, θα το κάνουμε αυτό. Έχουμε Κοιτάξτε, είναι μια αλήθεια ότι προς το παρόν αυτό ακολουθούμε. Κυρία οικονόμου, θα λέμε πράγματα τα οποία μπορούν να σταθούν και πρέπει να διαβάζουμε και πίσω από τις λέξεις. Νομίζω ότι είμαστε πλέον αρκετά ψηλιασμένοι, αρκετά έμπειροι για να μπορούμε να. Αν δεν λυθεί το ενεργειακό, θα συνεχίσει να τρώει ο πληθωρισμός. Το ενεργειακό δεν θα λυθεί. Σωστό είναι αυτό που λέτε, κύριε οικονόμου. Το ενεργειακό δεν θα λυθεί όμως την επόμενη μέρα. Έχουμε ένα πόλεμο ο οποίος συνεχίζεται. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε και απειλές ακόμα και ενός πυρηνικού πολέμου. Δυστυχώς. Είμαστε όλοι μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Άρα λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τη γείτονα Ρωσία που εξαρτάται και θα εξαρτάται, γιατί θα είμαστε πάντα. Έτσι, δεν θα αλλάξουν τα σύνορά μας, δεν θα πάει αλλού η Ευρώπη, αλλού η Ρωσία. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να επανέλθει, γιατί αφού συνεχίζουν να διοικούν η Φόντερ Λάιν, ο Όρμπαν και διάφοροι τέτοιοι γραφικοί τύποι, όπως και εμείς που ακολουθούμε ουσιαστικά μια τέτοια πολιτική που δεν την καταλαβαίνει κανείς και ουσιαστικά κηρύττουμε και τον πόλεμο απέναντι στη Ρωσία, γιατί αυτό είπε προχθές ο Πρωθυπουργός.
Και νομίζω ότι είναι πολύ πολύ επικίνδυνη η ατραπό στην οποία έχουμε πάρει και ο δρόμος. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταθεί στο ύψος της. Δεν έχετε αδικό σε αυτό. Τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Το ζητάνε πια όλοι, δεν είναι. Γιατί κανένας από μόνος του δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό. Ούτε και μπορεί να διασφαλιστεί η συνεχής επιδότηση της ακρίβειας. Άρα λοιπόν, κυρία Οικονόμου. Είναι αδύνατο να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν, κυρία Οικονόμου, και εγώ θέλω να μείνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι που μας απασχολεί, ότι αυτή η ξαφνική απολιγνητοποίηση της χώρας μας έφερε στην καταστροφή. Προσέξτε όμως το αντιφατικό πάλι. Έρχεται σήμερα λοιπόν η κυβέρνηση και λέει: κοιτάξτε, το φυσικό αέριο είναι ακριβό για εσάς, όποιος μπορεί να το αντέξει. Όμως εμείς προτείνουμε να ξαναγυρίσετε στο πετρέλαιο. Ναι. Όταν έχει υπογράψει αυτή η κυβέρνηση ότι από το 2025 και μετά δεν θα πρέπει κανείς να καίει πετρέλαιο. Πείτε μου αν αυτό εδώ δεν είναι παιδική χαρά ή αν δεν είναι τσίρκο. Και αν πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα είναι κυβέρνηση η οποία μπορεί να σε οδηγήσει την επόμενη μέρα. Σταμάτησε ο είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Σταμάτησε ο κόσμος να χρησιμοποιεί πετρέλαιο όταν το πετρέλαιο έφτασε στο 1 ευρώ. Σήμερα είναι στο 1,35, 25 ευρώ είναι η επιδότηση, αν θυμάμαι θεωρητικά, καλά. Θεωρητικά. Αν θυμάμαι καλά. 15 είναι, 15 λεπτά. Εγώ σας ρωτώ πόσοι, σε πόσους συμφέρει να κάνουν αυτή την επιδότηση. Θεωρητικά είναι. Νομίζω σε κανέναν. Πρώτα απ' όλα το κόστος για να κάνεις πάλι την αλλαγή είναι ένα τεράστιο κόστος. Και από εκεί πέρα θα μπορέσει να το πληρώσει το πετρέλαιό του, αν είναι δυνατόν. Καθίστε. Είναι δύσκολη η επιστροφή στο 15 πετρέλαιο. 15 Οκτωβρίου θα έχουμε την πρώτη τιμή. Το ξέρουμε ο καθένας από τα σπίτια του δηλαδή. Βεβαίως. Εγώ έχω πετρέλαιο και λέω θα μπορέσω φέτος να βάλω 500 λίτρα πετρέλαιο. Πώς θα το βάλω. Νομίζω είναι 25 μας. Λεπτά στην Αγγλία, αλλά και πάλι η τιμή είναι να το υψηλή. Δούμε όμως, κυρία Οικονόμου. Και χθες ανέβηκε διεθνώς η τιμή. Να το δούμε. Γιατί η 15 Οκτώβρου είναι κοντά. Είναι ασανσέρ οι τιμές. Δεν μπορείς να υπολογίσεις. Οτιδήποτε είναι σε χρηματιστήριο είναι ασανσέρ. Και έτσι όπως κάναν λοιπόν και το φυσικό αέριο, και νομίζω ότι είναι λάθος. Μας δημιούργησε τεράστια αυτή προβλήματα. Η κίνηση της Ελλάδας μαζί με άλλες 15 χώρες, κυβερνήσεις είναι βέβαια, έτσι, να ζητήσουν εν ώψη της αυριανής έκτακτης σύσκεψης των Υπουργών Ενέργειας το πλαφόν στη χοντρική για να μπορέσουν στη συνέχεια έτσι, να διαχειριστούν την κατάσταση εντός των χωρών τους και να δουν και τι απομένει στους κρατικούς τους προϋπολογισμούς, τα ταμεία τους. Σας βρίσκει σύμφωνο στο ΣΥΡΙΖΑ ή διαφωνείτε? Νομίζω ότι οτιδήποτε γίνεται προς όφελος της εξοικονόμησης. Γιατί κινείται στη λογική και τη φιλοσοφία του παραδείγματος της Ιβηρικής. Ναι, αυτό λέω. Οτιδήποτε είναι προς αυτή την κατεύθυνση και τη λογική του να εξοικονομήσουμε χρήματα και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα φτωχά νοικοκυριά. Και είπαμε τα φτωχά είναι σε μεγάλα μισά. Μας βρίσκει σύμφωνο, βεβαίως. Οποιαδήποτε κίνηση είναι αυτή η οποία θα πάει καλά, βεβαίως να τη στηρίξουμε και να βοηθήσουμε. Το κάναμε και με την πανδημία, το αποδείξαμε, κυρία Οικονόμου. Ότι στηρίξαμε την απόφαση τη κυβέρνηση τότε να κλείσουμε για να προχωρήσουμε. Το κάναμε τότε. Αλλά βλέπουμε ότι είναι εντελώς διαφορετική η λογική του κυρίου Μητσοτάκη. Είναι εντελώς διαφορετική. Ίδια τα ποσά των παροχών που ανακοίνωσαν Μητσοτάκης Τσίπρας, διαφορετική φιλοσοφία. Έτσι ακριβώς. Των μέτρων που προτείνεται για την αντιμετώπιση των μεγάλων ανοιχτών πληθών. Εμείς είμαστε με την κοινωνία, κύριε Οικονόμου, με το 80%, 85% αυτής της χώρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι με το 5-7%. Ένα ενδιάμεσο ποσοστό που το αφήνω κενό είναι γιατί αυτοί δεν έχουν ανάγκη ούτε τους μέντρους, ούτε έχουν λύσει τα προβλήματά τους. Οπότε λοιπόν. Έχουμε και τέτοιους δηλαδή. Νομίζω έχουμε και τέτοιους. Δεν έχουμε πλούσιους στην Ελλάδα που δεν ασχολούνται με αυτό το πράγμα και κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν εμείς στοχεύουμε στο μεγάλο αυτό ποσοστό της κοινωνίας που πραγματικά υποφέρει. Ξέρετε γιατί έτσι είμαστε. Γιατί η αριστερά αυτό είναι. Αυτό αντιπροσώπευε πάντα. Και προχθές γιορτάσαμε είχαμε την επέτειο του ΕΑΜ. Όταν το ΕΑΜ έγινε, τότε λοιπόν ήρθαν όλοι αυτοί οι δημοκρατικοί πολίτες και άνθρωποι για να υπερασπιστούν την πατρίδα. Αυτοί που ήταν απέναντι στο ΕΑΜ ήταν λοιπόν ένας στρατός, ο ελληνικός στρατός, ο οποίος ουσιαστικά ήταν πουλημένος ήδη στα σώματα της κατοχής στη χώρα μας. Και αυτοί οι άνθρωποι από εκεί ουσιαστικά ήταν οι πρόγονοι αυτών που πολλών δυστυχών σήμερα υπουργών είναι σήμερα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτά η κοινωνία τα έχει λύσει. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς είμαστε διαφορετικοί. Είμαστε αλλιώς, δεν είμαστε ίδιοι. Και οι πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου τα λύσαν, τα χέρια δώσαν. Σωστό ήταν αυτό όμως, κύριε Οικονόμου. Σωστό ήταν αυτό. Βεβαίως ήταν σωστό. Έπρεπε να υπάρξει λοιπόν η εθνική συμφιλίωση. Που εγώ αυτό θα το πιστώσω στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Ανδρέα Παπανδρέου. Και έτσι ακριβώς έγινε. Που το επιδίωξε ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν επανέφερε τον εθνικό διχασμό. Προσπάθησε. Βεβαίως. Εκεί πάει μόνο του. Επανέφερε τον εθνικό διχασμό στη χώρα. Προσπάθησε τουλάχιστον να το κάνει. Ξέρετε,
βλέποντας και επειδή όταν ασχολείσαι και με τα κοινά και, και με την πολιτική, έχεις τη δυνατότητα να συνομιλείς με ανθρώπους πάρα πολλούς και στην περιοχή σου και πάντως σε όλη τη χώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κόσμος δεν σκέφτεται πλέον έτσι. Δεν λέει ο δεξιός, ο αριστερός, ο πασόκος, το πράσινο, κίτρινο, κόκκινο καφενείο. Δεν υπάρχουν αυτά, κυρία Κονούμου, πλέον. Έχετε δίκιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η κοινωνία μας έχει κάνει βήματα μπροστά. Ο κύριος Μητσοτάκης, η οικογένεια αυτή, μας ξαναγυρνάει πίσω στη δεκαετία του 50 και του 60 στις λογικές της ΕΡΕ. Δυστυχώς αυτή είναι η λογική του. Και διαβάζοντας και το βιβλίο αυτό που έγραψε ένας δημοσιογράφος πριν από λίγο καιρό για την πορεία του σημερινού πρωθυπουργού, από την ημέρα που πήγε στο Πανεπιστήμιο μέχρι την ημέρα που έγινε βουλευτής και πρωθυπουργός, είναι πραγματικά ακριβώς όλο αυτό το οποίο θα ήθελε ο καθένας να ξέρει, τι κάνει και τι πρεσβεύει αυτή η οικογένεια. Όλα έγιναν με σύστημα και με ένα σχέδιο για να φτάσει εδώ η χώρα που έφτασε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν κύριε Κονόμου. Το βιβλίο. Όχι, δεν είναι εύκολα. Είναι του Δημήτρη Ψαρά, που βγήκε πριν από λίγο καιρό. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς θα πρέπει να το κοιτάξει να δει, για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι δημοσιογράφος και από τα χρόνια πολύ σημαντικός, της παλιάς ελευθεροτυπίας. Ακριβώς. Να τα μαζέψουμε λίγο, κύριε Χατζηδάκη. Γιατί νομίζω θα κάνουμε και πολύ χρόνο. Εκτίμηση, κοιτάξτε, είναι το μείζον. Η εκτίμηση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δύναται να φρενάρει αυτό το οποίο κατατρώει αυτή τη στιγμή εξαιτίας του πληθωρισμού, μισθούς, συντάξεις και ρευστότητα στην αγορά, έτσι, με ένα πακέτο μέτρων σαν αυτό το οποίο πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ομολογουμένως ξαφνιάστηκα, γιατί είδα μέσα και μεθόδους οι οποίες ακολουθούνταν επί εποχής Δραχμής, όταν είχαμε τέτοιες βέβαια καταστάσεις ανισόρροπες στην οικονομία, όπως η αυτόματη μαριθμική αναπροσαρμογή. Προσέξτε λίγο, και αυτόματι, εκείνη τότε το αυτόματο την επιστράτευαν οι κυβερνήσεις όταν είχαν τέτοιες ανισορροπίες και αναταράξεις της οικονομίας. Ναι. Προσέξτε κάτι όμως, υπάρχει μια μικρή διαφορά εδώ. Δεν μιλάμε για τα. Δεν μιλάμε για αυτόματη τη μαριθμική αναπροσαρμογή. Αλλά σε ετήσια βάση μια τη μαριθμική αναπροσαρμογή. Είναι κάτι άλλο αυτό εδώ. Τι εννοώ δηλαδή. Πρώτα απ' όλα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι η αύξηση του μισθού στα 800 ευρώ. Ας πούμε για ένα παράδειγμα, για το 23, αυτή η τιμαριθμική αναπροσαρμογή με τον πληθωρισμό από ό,τι φαίνεται, ο οποίος θα κλείσει γύρω στο 8,9 για το 22. Αυτό έκανε και η ΙΑΤΑ τότε, στις παλιές κυβερνήσεις, ναι, θυμάμαι, επιδραχθεί. Αλλά εκείνο ήταν αυτόματο. Εδώ εκείνο λοιπόν όμως παίρνεις την ετήσια και βλέπεις λοιπόν ότι, να σας πω το παράδειγμα πώς θα ήταν, αν πραγματικά αυτή τη στιγμή... Ο στόχος, αντιλαμβάνομαι, ότι είναι να φτάσουμε σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης τέτοιο που να δύναται ο άλλος να έχει στην τσέπη του τόσα χρήματα ώστε να μην ανοίγει παλάμη. Αλήθεια είναι αυτό. Υποψιάζομαι. Προσέξτε, κύριε Μικρόνο. Μην έχουμε αυτό που έχει η Ισπανία. Έχουν ουρές φτώχειας εκεί. Έχει να φτάσουν. Και εμείς έχουμε. Και εμείς έχουμε ουρές φτώχειας. Προσέξτε όμως κάτι. Εγώ δεν λέω ότι με τα 800 ευρώ μπορεί να ζήσει κανείς. Εύκολα. Δεν μπορεί να ζήσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 800 και η γυναίκα το 800. Λογαριασμός ΔΕΗ είναι. Λογαριασμός. Αυτό ακριβώς λέω. Άρα λοιπόν λέω ότι πρέπει κάποια στιγμή να φύγουμε λοιπόν από τα 700 και να πάμε στα 800. Είναι μια αύξηση. Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή λοιπόν σε ένα αληθινό παράδειγμα που μπορούμε να δώσουμε, αν τα είχαμε τα 800 αυτά ευρώ, ότι το 23, από 1η-1η του 23, θα έπρεπε με τον 8,9 πληθωρισμό, ο οποίος ήδη φαίνεται ότι θα κλείσει κάπου εκεί, ο μέσος όρος θα φτάσουμε στα 871 ευρώ λοιπόν νέο μισθό του 23. Κοντά, δηλαδή, να είμαστε όσο γίνεται πιο κοντά, πιο κοντά. Για να προλάβουμε καταστάσεις. Ομολογουμένως τα 800 δεν θα πρέπει να υπάρχουν, κύριε Οικονόμ. Θα πρέπει αυτή τη στιγμή να έχουμε 1200-1300 βασικό μισθό. Ξέχαψε ο ΣΥΡΙΖΑ ένα εργαλείο από τα παλιά, η ικανότητα του οποίου είναι εύκολο να αξιολογηθεί, βέβαια σε άλλα δεδομένα. Ακριβώς. Το προσαρμόζει στα νέα δεδομένα, βέβαια, και στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί ευρώ διαχειρίζεται. Ακριβώς. Και διακινεί, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού. Έτσι ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι τις εποχές εκείνης της Δραχμής, θυμάστε ότι είχαμε αυξήσεις πληθωρισμού, είχαμε στο 22-25%, είχαμε άλλα ζητήματα τότε. Είχαμε υποτίμηση της Δραχμής, αν θυμάστε, ήταν δική μας υπόθεση το πώς θα το διαχειριστούμε. Ήταν άλλα δεδομένα εκείνα. Σήμερα λοιπόν, σε μια σταθερή οικονομία που θα πρέπει να υπάρχουμε, και εμείς είχαμε ένα πληθωρισμό του 0,9, 1, 2, 3, που μέχρι εκείνη ένας υγιής πληθωρισμός, ο κ. Μητσοτάκης τον φτάσει τώρα στο 8,9, όχι εμείς. Άρα λοιπόν με τη λογική τότε. Κύριε Οικονόμου, δεν είμαστε στο μεσόωρο, είμαστε πάνω από το μεσόωρο, κύριε Οικονόμου. Είμαστε, είναι αλήθεια αυτό. Και εγώ θα δεχτώ και τον πόλεμο και την κρίση στην ενέργεια και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά πρέπει με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε την κοινωνία μας. Όπως το έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία. Όπως το κάνει η Γερμανία. Και σας επαναλαμβάνω. Εμείς δεν το κάναμε, κύριε Οικονόμου, αυτό λέω. Μισό λεπτό. Το κάναν, αλλά ουρές φτώχειας έχουν στην Ισπανία. Δηλαδή.
Κύριε Οικονόμου, εμείς τι έχουμε. Τι έχουμε εμείς. Κοιτάξτε την ενεργεία, κύριε Οικονόμου. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Δεν το συζητώ. Ουρές φτώχειας τα έχουμε. Ξαναγυρίσανε οι άνθρωποι πάλι και βγαίνουν στο παζάρι στο τέλος για να πάρουν ό,τι έχει απομείνει τα Σάββατα. Αυτό το είχαμε σταματήσει, κύριε Οικονόμου. Ξαναγυρνάει ο κόσμος. Το είδα ξανά πάλι στο παζάρι μας. Αυτά είναι φράγματα τα οποία τα είδαμε, τα ζήσαμε και πλέον είναι πολύ πιο δύσκολα να τα ανατάξουμε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θα σταθώ σε μία ακόμη από τις εξαγγελίες για να περάσουμε και σε άλλο πεδίο. Είναι σημαντική η συζήτησή μας. Αυτό είναι και που μονοπολεί τους όποιους προβληματισμούς σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή είναι η συζήτηση. Δεν μίλησε μόνο για επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, μίλησε και για εθνικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας. Αυτό λοιπόν είναι ο μεγάλος δεύτερος πυλώνας. Λοιπόν, εγώ θα το ξεκινήσω ως εξής. Πληρώσαμε ως λαός στα χρόνια των 3 φορές τις τράπεζες. Εμείς τις πληρώσαμε, κύριε Πατσιδωδόρο. Ακριβώς. Και χρεοκοπήσαμε. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν θα έπρεπε να μας τα εξηγήσει. Τρεπόμασταν και να το πούμε selective default, το λέγαμε. Ακριβώς. Στα ξένα. Έτσι. Ναι, γιατί κάποιοι είναι. Επιλεκτικοί. Αγκλωμαθείς. Ναι, ναι. Και ξένα. Εδώ η ευθύνη και Παπανδρέου και Σαμαρά και Βενιζέλου. Μην χρειαστεί να ξαναπληρώσουμε για τέταρτη φορά. Ναι. Αν λοιπόν δεν κρατικοποιήσουμε μία τέτοια τράπεζα, σαν την Εθνική, η οποία ουσιαστικά ήταν μια κρατική τράπεζα, Εντάξει, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση λοιπόν σε καμία περίπτωση οι μικρομεσαίοι, οι επιχειρηματίες, έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις τους. Σαν εργαλείο χωρίς, θα ήθελα να το βεβαίως, είναι αναπτυξιακό εργαλείο. Και μα πάλι, λοιπόν, εξαγγείλει την αναπτυξιακή τράπεζα, δεν θα μπορούσε αυτή. Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο είναι. Δεν θα μπορούσε αυτό το ρόλο να τον αναλάβει η αναπτυξιακή τράπεζα. Θα τον αναλάβει, αλλά προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, μια αναπτυξιακή τράπεζα δεν μπορεί να διαθέτει ούτε τα κεφάλαια σε πρώτη φάση, αλλά ούτε και την δυνατότητα που έχει αυτή τη στιγμή μια τεράστια τράπεζα την Εθνική με τεράστια εμπειρία, τεχνογνωσία κτλ. Άρα λοιπόν, επειδή αυτές οι τράπεζες ουσιαστικά θα μπορούσαν, ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια των μνημονίων, θα μπορούσαν να, με 5 δις θα μπορούσαν να έχουν αγοραστεί και οι 4 συστημικές αυτές τράπεζες. Δεν έκανε κανείς τίποτα από όλο αυτό εδώ. Λοιπόν, αφού λοιπόν βγήκαμε από τα μνημόνια και νομίζουμε πλέον ότι είναι εφικτό, χρειαζόμαστε λοιπόν ένα πραγματικά τραπεζικό πυλώνα που θα στηρίξει αυτή την οικονομία. Και νομίζουμε ότι αυτό είναι εφικτό και με τις μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και είναι εντελώς κοστολογημένα όλα αυτά τα οποία μπορούν να γίνουν. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης για το οποίο πρέπει άμεσα να γίνει. Θέλετε αλλιώς να ενισχύσετε ρευστότητα ουσιαστικά, αυτό θέλετε να κάνετε. Στην αγορά, βεβαίως, στην αγορά. Πόσο μικρομεσαίος θα μπορέσει να πει στην τράπεζα να πάρει 10.000 δάνειο. Ποιος σήμερα μπορεί να πλησιάσει μια τράπεζα για να πάρει ένα τέτοιο δάνειο. Είναι δύσκολο. Κανένα. Βεβαίως είναι δύσκολο. Υπάρχουν τραπεζικά κριτήρια. Με τεράστια επιτόκια. Τα κριτήρια όμως τα βάζει ποιος. Η ελεύθερη αγορά του κ. Μητσοτάκη. Η οποία ιδιαλίζει την οικονομία. Στις συστημικές τράπεζες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα έλεγα. Και προσαρμόζονται στα δεδομένα. Πρέπει να κάνουμε ρήξεις, κύριε Οικονόμου. Ρήξεις. Επιτέλους, με αυτή την Ευρώπη. Καλή τώρα. Ευκαιρία. Αν η κρίση είναι ευκαιρία. Ναι, αφού είναι η κρίση λοιπόν ευκαιρία για κάποιους οι οποίοι ξέρουν να βγάζουν χρήματα, είναι και ευκαιρία για κάποιες κυβερνήσεις οι οποίες ξέρουν να εκμεταλλεύονται και για να σώσουν το λαό τους. Νομίζω ότι με αυτή την Ευρώπη που έχουμε μπροστά μας. Μέτρα, κύριε Χατζηθαδόρο, θέλω μόνο να διευκρινίσουμε αυτό. Είναι έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση τη έκτακτη αυτή και δύσκολη κατάσταση. Που δεν θα είναι για του επόμενου 2 μήνε, κύριε Οικονόμου. Θα είναι για τα επόμενα 10 χρόνια. Εάν δεν πάρουμε τώρα δραστικά μέτρα και αν δεν κάνει μια κυβέρνηση ρήξη και με την Ευρώπη, ποια Ευρώπη εδώ που λέμε. Απλώς να το διευκρινίσω. Έχει τελειώσει η Ευρώπη. Εάν δεν κάνουμε ρήξη τώρα, δεν θα κάνουμε ποτέ. Και αν δεν τις κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα τις κάνει κανένας άλλος. Εμείς θέλουμε λοιπόν μια προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουμε όλα αυτά τα μεγάλα τα οποία απαιτεί η χώρα. Αν δεν τα κάνουμε τώρα, κύριε Οικονόμου. Πρόσφορο έδαφος για κάτι τέτοιο υπάρχει με την απλή αναλογική. Νομίζω πως ναι, κύριε Οικονόμου. Και η απλή αναλογική είναι ένα σύστημα η οποία θα δείξει και τη δυναμικότητα που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Και νομίζω ότι επειδή ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει πάλι με ένα κριτήριο το ότι πρέπει να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη δύσκολη στενοπό, νομίζω ότι η απλή αναλογική θα βγάλει εκπλήξεις. Και θεωρώ ότι εκεί ακριβώς θα είναι που και το Κινάλ Πασόκ και το Μέρα 25 να εκλεγούν και το ΚΚΕ, το οποίο θα πρέπει να αναλάβει κάποια στιγμή τις ευθύνες του, θα πρέπει να κάτσουμε κάτω και να κουβεντιάσουμε όλοι μαζί. Μες. Προγραμματικές θέσεις για να μπορέσουμε να σώσουμε τη χώρα. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Λέτε ότι υπάρχει ένα πόλεμο από πάνω μας. Βεβαίως, κύριε Οικονόμου. Αλίμονο στη δημοκρατία. Βεβαίως. Αλίμονο στη δημοκρατία, αν δεν είμαστε αισιόδοξοι. Αλίμονο. Βεβαίως. Ξέρουμε ότι είμαστε εμείς όλοι και απέναντι είναι ο κύριος Μητσοτάκης και δεν ξέρω τώρα. Και η ακροδεξιά.
Η αλήθεια είναι ότι με την υπόθεση των υποκλοπών έκλεισαν πόρτες για, για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι, με την υπόθεση των υποκλοπών έκλεισαν κάποιες πόρτες. Στην πολιτική, κύριε Κονόμου, ποτέ δεν λες ποτέ. Α, ναι, αυτό αυτό δεν ξέρω αν έκλεισαν ή όχι. Δεν ξέρω αν ο κύριος πραγματικά, ο κύριος Ανδρουλάκης, θα το δει αλλιώς ή πώς θα είναι τότε ή τι ποσοστό θα έχει το κόμμα του. Από πάρα, πολλά, από πάρα πολλά θα παίξουν ρόλο. Δεν ξέρω. Θα ήθελε, πάρα πολύ να είναι ο ρυθμιστής. Μπορεί και να μην είναι όμως. Ίσως να έχουν και εκπλήξεις. Η τάση μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις αυτό δείχνουν. Ναι. Έχετε δίκιο. Ο χρόνος μπροστά μας είναι αρκετός. Ενδεχομένως να υπάρχουν ανατροπές. Μπορεί να φαίνεται πολύ λίγος ο χρόνος μέχρι το 23, αλλά νομίζω ότι ο πολιτικός χρόνος είναι. Είναι πολύ. Από ώρα σε ώρα και από μέρα σε μέρα μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε ότι ναι, υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Πριν βάλουμε τελεία, να πω το εξής για το θέμα των κρατικοποιήσεων. Είναι όντως αλήθεια ότι η έκτακτη αυτή κατάσταση οδήγησε οικονομίες οι οποίες είχαν ευαγγέλιο της ιδιωτικοποίησης και έσπρωξαν μέσω των μνημονίων φυσικά και την Ελλάδα σε αυτήν την κατεύθυνση. Έχουν αλλάξει ρότα, όπως η Γερμανία και άλλες χώρες. Η Γαλλία. Ναι. 10 Οκτωβρίου ξέρετε ότι έρχονται οι περίφημοι θεσμοί. Εγώ δεν τους λέω θεσμούς. Οι δανειστές έρχονται. Οι εταίροι μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτοί απέμειναν. Τους άλλους τους ξεπληρώσαμε. Είναι η αξιολόγηση που δεν έγινε το 19 λόγω των εκλογών και μας οφείλουν και μία δόση από τότε. Μέσα στα 22 προαπαιτούμενα θα εξεταστεί η πορεία των ιδιωτικοποιήσεων, κύριε Χατζηθεοδόρου. Το έχουμε ξαναζήσει αυτό, κύριε Γονό, με τις ιδιωτικοποιήσεις. Δεν διαφωνώ ότι το έχουμε ξαναζήσει. Είναι μόνιμη απέτηση των δανειστών. Βεβαίως. Οι δανειστές κάνουν αυτή τη δουλειά, αυτή είναι η δουλειά τους. Είναι μια νεοφιλελεύθερη Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι λέμε κάτι διαφορετικό ή έχουμε να πούμε κάτι διαφορετικό σε αυτό. Μια κυβέρνηση η οποία η δική μας υπηρετεί αυτά τα συμφέροντα των Ευρωπαίων και νομίζω ότι αυτό έχουν να κουβεντιάσουν. Εμάς αυτή η κουβέντα δεν μας αφορά. Εμάς μας αφορά κάτι άλλο. Εμάς μας αφορά αυτό που είπαμε, η επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, η κρατικοποίηση της Εθνικής Τράπεζας για τους συγκεκριμένους λόγους που είπαμε και αναλύσαμε και βέβαια μια άλλη διαφορετική πολιτική. Δεν μας αφορά εμάς αυτό. Εμάς η υγεία θέλουμε να είναι δημόσια. Βεβαίως υπάρχει και ένας ιδιωτικός τομέας ο οποίος μπορεί να δουλέψει και να, αλλά κάτω από κανόνες, κύριε Οικονόμου, όχι ανεξέλεγκτα. Και το έχει κάνει αυτό και όχι μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχει κάνει αυτό και οι παλιότερες κυβερνήσεις. Και τέλος πάντων, με πρωταρχικό νομίζω τον Ανδρέα Παπανδρέου, που έφτιαξαν και το γεννηματά, τον αείμνηστο γεννηματά, που έφτιαξαν το ΕΣΥ. Τότε είχαμε ενδιασμούς για το ΕΣΥ και τι λέγαμε και αν θα είναι και πώς θα είναι. Και σήμερα μιλάμε για το ΕΣΥ, είναι η μεγαλύτερη αναγκαιότητα για να μπορέσουμε να σώσουμε τον κόσμο. Αποδείχθηκε στα χρόνια της πανδημίας παγκοσμίως ότι είναι απαραίτητο και αναγκαίο να υπάρχει τέτοια δομή σε μια χώρα. Βεβαίως. Χάσαμε ανθρώπους, κύριε Κονόμου, και συνεχίζουμε να τους χάνουμε. Πλέον δεν γίνονται τακτικά χειρουργία στο νοσοκομείο μας και όχι μόνο στο δικό μας. Πανελλαδικά. Εάν πλέον δεν έχεις χρήματα, δεν υπάρχει περίπτωση να σωθείς. Πεθαίνεις, κύριε Οικονόμου. Πεθαίνεις. Η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τον προσωπικό τώρα γιατρό, εσάς σας βρίσκει σύμφωνος, γιατί είχατε επιχειρήσει. Εγώ με συμφωνώ, τη βεβαίως. Να επιμερίσετε το βάρος. Μεταξύ δευτεροβάθμιας πρωτοβάθμιας φροντίδας. Αυτό ήταν ο λόγος που έγιναν και οι τομείς τότε. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Γονό, με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Την ξεκινήσαμε εμείς και νομίζω και με, τον οικογενειακό γιατρό και την ίδρυση των Τόμι. Και δεν προλάβαμε τότε, κάναμε γύρω σε 180, έχουμε να κάνουμε άλλες 320, νομίζω 360, στις οποίες ανήγγειλε και ο Αλέξης Τσίπρας. Οι υπόλοιποι ήταν άλλες δύο εδώ. Όμως αυτό απαξιώθηκε όλο αυτό το διάστημα και ξαφνικά λοιπόν ανακάλυψαν την Αμερική και μας μιλάνε για τον προσωπικό γιατρό, ο οποίος δεν λειτουργήσε. Και μάλιστα. Ο προσωπικό. Ακόμα δεν λειτουργήσε. Όχι, ακόμα. Δεν λειτουργεί. Λοιπόν, ήταν υποτίθεται όλα έτοιμα και έπρεπε να πιεστούμε μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου να δηλώσουμε ποιο προσωπικό γιατρό θα έχουμε για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε και 10% στα φάρμακα, γιατί υπήρχε και ποινική ρήτρα εκεί. Αυτά τα αντικίνητρα, εσείς πώς τα βλέπετε, πώς τα αξιολογείτε. Τιμωρητικά, κύριε Οικονόμου. Τιμωρητικά. Αν η πανδημία συνεχίζονται, αν δεν πιστεί ο κόσμος ότι είναι για καλό του. Κύριε Οικονόμου, έτσι λειτουργεί ο κύριος Μητσοτάκης. Τιμωρεί τον ελληνικό λαό εδώ και 3 χρόνια. Και φαίνεται ποια είναι η λογική τους. Με κουνώντας το δάχτυλο απέναντι σε αυτόν που υποφέρει. Και ξέρετε κάτι, το πιο καλό εργαλείο για μια τέτοια χρονοφιλελεύθερη πολιτική είναι η φτώχεια, κύριε Οικονόμου. Και ακριβώς αυτό έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, το είχε μελετήσει πάρα πολύ καλά και είναι μάλιστα και καλός γνώσης, το ήξερε και από τον πατέρα του, ότι η φτώχεια είναι αυτή η οποία είναι το καλύτερο όπλο για σένα για να μπορέσει να αναδειχθείς.
Όταν είσαι ανίκανος και είναι φιλελεύθερος. Αυτό κύριε, είναι η εκτίμηση, όχι δική μου κύριε Οικονόμου μόνο. Εγώ την εκφράζω. Γιατί εκφράζω και έναν κόσμο, πιστεύω, ο οποίος δεν έχει φωνή. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει κάποιος να τα πει και δημόσια. Εκτιμώ ότι η γενικότερη φιλοσοφία της αναβάθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σας βρίσκει σύμφωνους. Είναι η συνέχεια, με άλλο τρόπο, αυτού του οποίου είχατε ξεκινήσει εσείς. Κρατώ αυτό. Περιμένουμε να δούμε τη μεταρρύθμιση που θα ανακοινωθεί. Αν και οι πρώτες κατευθύνσεις, νομίζω, και η γενικότερη φιλοσοφία είναι γνωστή, γιατί δευτεροβάθμια πια. Όπου εκεί εκτιμώ ότι μάλλον θα έχετε εκ διαμέτρου διαφορετικές θέσεις και απόψεις. Εντελώς. Αυτό όμως θα πρέπει να το περιμένουμε. Εν πάση περιπτώσει, όντως είναι δύσκολη κατάσταση. Θα σας ρωτήσω, κύριε Χατζη Θεοδόρου, γιατί φαίνεται εδώ ότι αντιμετωπίζουμε, είναι και μέσα στην επικαιρότητα, είναι η πρώτη είδηση. Άλλαξε η ρητορική. Χθες πάω λίγο στα εθνικά θέματα για να έρθουμε μετά και στα τοπικά μας. Ελπίζω να έχουμε χρόνο, γιατί νομίζω ότι θα σας δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο. Και εσείς όμως θα ζητήσω να συμπυκνώνετε λίγο τη σκέψη. Όσο μπορώ περισσότερο. Εχθές λοιπόν φαίνεται ότι έχουμε μια αντιστροφή της Τουρκίας από την προκλητική ρητορική πια στην πολεμική. Δηλαδή το ανακοινωθέν μετά από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας έχω την αίσθηση ότι εκεί οδηγεί. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, κύριε Οικονόμου. Νομίζω ότι αυτή η δύσκολη προεκλογική περίοδος που αντιμετωπίζει ο κύριος Ερντογάν, τις συντορικές αντιθέσεις μέσα στη χώρα του, νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός θα γίνονται τα πράγματα χειρότερα. Έρχεται και σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο εξαιτίας ακριβώς αυτών των ανοιχτών μετώπων. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς που συμβαίνει. Νομίζω ότι ο λύκος είναι ένα μπουμπούλα, λέει, χαίρεται. Και προφανώς θα πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι και προσεκτικοί. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε ένα θερμό επεισόδιο. Το πιστεύω και το εύχομαι ότι δεν μπορεί να συμβεί. Νομίζω όμως ότι είναι αυτή η πάγια τακτική της Τουρκίας όταν αντιμετωπίζει τεράστια ιστορικά προβλήματα και μάλιστα σε μια τέτοια έτσι ακριβώς συγκυρία που ο κύριος Ερντογάν έχει πάρει και τα πάνω του, γιατί είναι ένας διαμεσολαβητής ανάμεσα, είδατε, στη Ρωσία, στην Ουκρανία και στην Αμερική, λοιπόν, και στην Ανατολή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό του δίνει και ένα μπόνους παραπάνω. Είναι που είναι αλαζονικός από μόνος, νομίζω ότι αυτό του έδωσε και κάτι περισσότερο. Άρα θεωρείτε ότι είναι επικοινωνιακό όλο. Θεωρώ ότι πιστεύω ότι πάντα είναι επικοινωνιακό, χωρίς να σημαίνει όμως ότι δεν έχουν πάντα σκέψεις πίσω από το πίσω μέρος του μυαλού τους. Εμένα με ενοχλούν όμως και οι περιπτώσεις με τα drones, με τον F-16 κτλ. Βλέπετε, η πίεση η οποία ασκείται αυτή τη στιγμή έχει να κάνει προφανώς και με την αποπομπήτες από το πρόγραμμα των F-35 από την Αμερική, αλλά και με την αναβάθμιση των F-16, με την αγορά των, ίσως και των Rafale, που δεν ξέρω πόσο τελικά ήταν αυτά που θα έπρεπε να τα αγοράσουμε από την Γαλλία, και των νέων πλοίων που έχουν παραγγελθεί. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι ένα μείγμα πολύ δύσκολο για την Τουρκία. Και βέβαια, μας βλέπουμε. Είναι ακόμη μπελαρά η Γαλλία με leasing. Ναι, το είδα. Ναι. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να κρατάει μια στάση και να λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Ερντογάν. Δεν είναι αυτό, θεωρώ, ακριβώς αυτό που θέλουμε. Δεν έχουμε πραγματικά αυτή τη στήριξη από την Ευρώπη να πει, κύριε Ερντογάν, αυτά είναι τα σύνορα της Ευρώπης, όχι της Ελλάδας. Και εδώ είναι η λίγη Ευρώπη η οποία φαίνεται. Και επανέρχομαι πάλι στην ανικανότητα διακυβέρνησης αυτής της Ηπείρου. Δεν μπορεί να υπάρχει και να υπακούει κάτω από Σαλβίνη, κάτω από Φόντερ Λάιεν, κάτω από καλά, Όρμπαν. Τώρα ανοίγεται και αυτά λοιπόν τα πράγματα. Αν είχαμε Σουηδία, αυτή τη στιγμή. Ιταλία, Ουγγαρία, έτσι, δεν έχουμε πάνω. Ένα Ζισκάρ Ντεστέν, δεν έχουμε έναν Ντελόρ, δεν έχουμε έναν Κολ, δεν έχουμε έναν Παπανδρέου. Είναι αντίδραση του κόσμου εξαιτίας αυτών των πολιτικών που εσείς χαρακτηρίσατε ανίκανες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του κόσμου αυτή, ναι, η ιστορία. Οικονόμου, νομίζω ότι έτσι ακριβώς. Η αντίδραση έτσι εκφράζεται. Δυστυχώς, κύριε Οικονόμου, το είδαμε και με την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Και δυστυχώς το βλέπουμε και σήμερα, και βλέποντας εχθές στο δικαστήριο για άλλη μια φορά που, με την επανάληψη της δίκης για την δολοφονία του Φίσα, βλέποντας το ύφος και την αλαζονία αυτών των δύο, οι οποίοι πήγαν στο δικαστήριο και έβγαζαν και έκαναν ουσιαστικά προεκλογικό αγώνα, και υπήρχαν εκεί άνθρωποι οι οποίοι τον στήριζαν και η ελληνική αστυνομία κοιτούσε από μακριά. Αυτό, κυρία Οικονόμου, δείχνει κάτι. Εκεί είναι που λέω ότι αυτή η κυβέρνηση, που ουσιαστικά είναι μια κυβέρνηση σε ΡΕ, εργαλειοποιεί τη φτώχεια και εργαλειοποιεί αυτό το παράξενο θυμικό το οποίο ουσιαστικά δημιουργείται στον κόσμο, έτσι ώστε να μας επαναφέρει σε αυτό. Ο Βελόπουλος δεν μπορεί να είναι φίρμα, κυρία Οικονόμου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να έχει ένα κόμμα και να είναι στη Βουλή. Αυτός ο άνθρωπος ο οποίος διαφημίζει
τρίχες για τους φαλακρούς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω. Αυτό ακριβώς λέω. Κοιτάξτε πόσο δύσκολο είναι και πόσο αντιδράει παράξενο ο κόσμος. Να προσβάλλουμε τώρα. Γιατί κύριε Κονόμου, δεν προσβάλλω κανέναν. Δεν προσβάλλω κανέναν. Όχι, δεν προσβάλλω κανέναν. Λέω όμως ότι αυτές οι κυβερνήσεις και αυτές οι λογικές εργαλειοποιούν έναν κόσμο ο οποίος υποφέρει. Τον κύριο Βελόπουλο δεν τον βγάζουν μόνο οι πλούσιοι που τον βάζουν μέσα στα αναχώματα. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι τον ψηφίζουν και τον πιστεύουν. Άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν να φάνε, κύριε Κονόμου, και δεν έχουν και μεροκάμα του. Άλλος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη για τους υπόλοιπους εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτό εννοώ, έτσι. Αυτή είναι η θέση και η άποψη του κυρίου Χατζηθεοδόρου. Να βάλουμε μια ανωτελεία. Ούτως ή άλλως για αυτά τα θέματα έχω την αίσθηση ότι πια πλησιάζοντας και προς τις εκλογές, κύριε Χατζηθεοδόρου, θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Νομίζω πολλές φορές. Και να αναδειχθεί. Έτσι θα γίνει και η αξιολόγηση και η σύγκριση. Να αναδειχθούν οι διαφορές μεταξύ της μιας πρότασης, της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βεβαίως θα υλοποιείται κιόλα, και της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Για να έρθουμε λοιπόν λίγο στα δικά μας τώρα εδώ. Πάμε σε τοπικό επίπεδο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Στα της διοίκησης. Ξεκινάω γενικά, θα τα εξειδικεύσουμε στη συνέχεια. Νομίζω, κυρία Οικονόμου, ότι η πόλη μας καταραίει. Είναι κάτι που το βλέπουμε. Και απαξιώνεται καθημερινά. Μια δημοτική αρχή, η οποία ουσιαστικά βλέπουμε έχει ένα ανύπαρκτο έργο, εκτός από ένα κολυμβητήριο τελικά, μάλλον θα λέγαμε ακόμα μια δεξαμενή την οποία κατάφερε να γεμίσει μετά από υποσχέσεις 3,5 ετών. Και κυκλοφορώντας κανείς έξω στην πόλη, βλέπουμε καθημερινές φωτογραφίες, βλέπουμε στα διάφορα sites τα οποία βγαίνουν. Και βλέπουμε και εμείς με την καθημερινότητά μας που περπατάμε στην πόλη, γιατί είμαστε που βγαίνουμε στην πόλη, αυτή την βρωμιά που υπάρχει, την ακαταστασία. Τι να πω, δεν έχουμε φτιάξει ένα μέτρο ποδηλατόδρομο, δεν έχουμε φτιάξει μια ελεγχόμενη στάθμευση, δεν έχουμε ένα. Έρχονται, έπονται. Πάρκινγκ. Έπονται, κύριε Κονόμου. Εγώ δεν είπα ότι δεν έπονται. Έχουμε μελέτες. Και είπατε δίνουμε για το κολυμπητήριο μια δεξαμενή. Ναι. Γιατί αυτό έγινε, κύριε Κονόμου. Γιατί το κολυμπητήριο δεν είναι απλά. Είναι απόφαση η οποία ήταν από το προηγούμενο ακόμη ως προς τα χαρακτηριστικά του έργου. Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να συνεχίσω και να πω ότι το κολυμπητήριο είναι ένα πράγμα, μια σειρά έργων που πρέπει να γίνουν και στον περιβάλλον. Βάλλοντα χώρο, που θα πρέπει να κάνεις και το ανάλογο γυμναστήριο, τους ανάλογους χώρους. Θεωρείτε ότι είναι λυπής οι υποδομές? Εννοείται πως είναι λυπής οι υποδομές, αλλά είμαστε, έστω εγώ λέω, και ευχαριστημένοι, κυρία Οικονόμου, γιατί έστω αυτή τη στιγμή γέμισαν οι δεξαμενές και τα παιδιά μας, έστω και για ένα μήνα που λειτουργεί, πόσο λειτουργεί τώρα, δύο δεν θυμάμαι, σταμάτησαν να πηγαίνουν στην Κομωτινή ή από εδώ και από εκεί να κάνουν τις προπονήσεις τους. Και μάλιστα παιδιά τα οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια, 11 χρόνια κλειστό, κύριε Οικονόμου, είναι ντροπή για μια πόλη να μην μπορεί να συντηρήσει ένα κολυμβητήριο, να έχουμε και διακρίσεις. Άρα λοιπόν θεωρώ έτσι και αλλιώς θετικό το ότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας είναι εδώ, όμως δεν μπορούμε να μένουμε σε αυτό και να λέμε «Α, τι καλά αυτό που έγινε, μας φτάνει και μας αρκεί». Και θα μπορούσε να γίνει, ξέρετε, στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης, διοίκησης μάλλον το πω έτσι, από την νέα δημοτική αρχή. Από το 20 θα μπορούσαμε να έχουμε ήδη αυτό το κολυμβητήριο το έτοιμο, γιατί είχαν γίνει και πάρα πολλές εργασίες και επί κυρίου Δημαρχόπουλου. Εγώ μόνο έκανα τρεις ξεχωριστές ερωτήσεις. Και μάλιστα κατηγορήθηκα και ότι επέκρινα και μάλιστα και συκοβατική της φήμηση με κατηγόρησε και μου έκανε μήνυση και ο κύριος Δήμαρχος και οι δύο αντιδήμαρχοι για τις ανακρίβειες που είπα για το δημοτικό κολυμβητήριο. Αν είναι δυνατόν ένας δημοτικός σύμβουλος να μην δεν έχει τη δυνατότητα να μιλήσει και να πει και να κρίνει και να επικρίνει, ακόμα και σκληρά αν θέλετε, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δημόσιο Λόγο για τα τεκτενόμενα της Δημοτικής Αρχής. Αλλά αυτή είναι και η λογική τους. Ο φόβος και η φήμη στην οποία θέλουν να περάσουν σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Αυτό βέβαια δεν κατέστη δυνατό να γίνει. Και να σας πω τότε και να σας θυμίσω, γιατί λέω ότι και αναφέρουμε στο μοναδικό έργο το οποίο έχει κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή, το ότι γέμισε μια δεξαμενή, είναι ότι τότε θυμάμαι στην τελευταία ερώτηση που είχα κάνει τον Γενάρη του 20. Και μάλιστα με παρουσία και για τις προϊσταμένες των τεχνικών υπηρεσιών, ότι το κολυμβητήριο αυτή τη στιγμή με άλλα 240-250 χιλιάρικα μέχρι το Μάρτιο, τότε που ξεκίνησε και η πανδημία μας, θα μπορούσε να είναι έτοιμο έτσι ώστε να αρχίσει να λειτουργεί. Με δικά της λόγια μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα τότε, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο, ήρθε ο αντιδήμαρχος λοιπόν και μου παρουσιάζει στο κινητό του τηλέφωνο ότι κοιτάξτε, όχι μόνο θα κάνουμε αυτό τώρα το Μάρτιο, αλλά το Σεπτέμβριο του 20 θα έχουμε και ένα δεύτερο στο ΔΑΚ κολυμβητήριο προπονητήριο. Αυτά λοιπόν έγιναν, κύριε Οικονό. Άρα λοιπόν αυτά όλα δημιουργούν και μια αγανάκτηση και αυτό το συνεχόμενο ψέμα το οποίο ουσιαστικά βιώσαμε από το 19 και μετά.
για τα τεράστια έργα αυτής της δημοτικής αρχής. Θεωρείτε ομαλές της, ομαλή την περίοδο θα σας πω, διοίκησης θα σας πω, τα χρόνια της πανδημίας. Την περίμενα αυτή την ερώτηση και θα, εννοείται θα σας πω. Αυτά λοιπόν έγιναν και ξαφνικά φτάσαμε τον Μάρτιο, τον Απρίλιο, Μάιο τελικά γέννηση δεξαμενή του 2022. Είχαμε πάμε μια λοιπόν τώρα αν θα μπορούσε να γίνει. Βεβαίως. Το παραδέχεται αυτό η ίδια η Δημοτική Αρχή ότι υπήρξε καθυστέρηση. Καλά, δεν μπορεί, δεν μπορεί να μην το παραδεχτεί. Μα δεν είναι εμφανές, κύριε Χατζηθεωρό. Τι να παραδεχτεί, εννοεί πως το παραδέχεται. Γι' αυτό και σας έκανα το προηγούμενο ερώτημα. Και θα σας απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Άρα λοιπόν, όταν το Γενάρη εμείς ξέραμε ότι αυτά είναι όλα έτοιμα και δρομολογημένα και ότι το Μάρτιο μπαίνουμε μέσα, αν θυμάστε καλά, 20 Μαρτίου ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Άρα λοιπόν, φταίνει 10 μέρες του Μαρτίου που δεν γέμισε τελικά το κολληβητήριο τότε ή που δεν προχώρησαν τότε. Άρα ήξεραν ότι δεν θα γίνει και απλά μας έλεγαν ιστορίες. Πολύ ωραία λοιπόν η δικαιολογία μετά της πανδημίας. Και τι έγινε με την πανδημία, κύριε Οικονόμου? Τι έγινε με την πανδημία? Κλείσαμε για 2 μήνες. Οκ, κλείσαμε για 2 μήνες. Τι έγινε από εκεί πέρα μετά? Πού πήγε το δεύτερο κολληβητήριο? Μετά ανοίξαμε. Αρχίσαμε να δουλεύουμε, να παράγουμε. Τα λεφτά υπήρχαν. Και πήραμε και περισσότερα χρήματα, κύριε Οικονόμου, και λόγω της πανδημίας. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει να κάνουμε και στο Δήμο. Τι έγιναν όλα αυτά τα χρήματα που πήραμε και μπορούσε να διαθέσει με απευθείες αναθέσεις εκατομμυρίων οι οποίες έγιναν και πρέπει κάποια στιγμή να ελεγχθούν και από το Δήμο, για το Δήμο. Όλα αυτά τα χρήματα. Φτάσαμε λοιπόν μετά από όλα αυτά και εγώ λέω 2-3 μήνες για την πανδημία να πάμε και πίσω. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί πήγαμε πίσω 3 χρόνια. Ήταν η δικαιολογία αυτή? Γιατί τα χρήματα υπήρχαν, κύριε Οικονόμου. Τα έσοδα υπήρχαν. Σας θυμίζω ότι ξανασκόνταψε και πάνω στην ενεργειακή κρίση και τις ανατιμήσεις. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος των εργασιών πήγε πίσω και για λόγους οι οποίοι ήρθαν και προστέθηκαν. Να θυμίσω την καθυστέρηση που είχαμε για τον εξοπλισμό, όπως τα σανσέρ για τα αμαία. Σκάλωσε πάνω σε αυτά τα νέα δεδομένα τώρα της ενεργειακής κρίσης. Τα σανσέρ για τα αμαία θα μπορούσαμε να το βάλουμε και εκ των υστέρων. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι κάτι που είναι πακέτο αυτό εδώ. Αυτό είναι επιλογή της Δημοτικής Αρχής που θέλει να το παραδώσει. Αυτή είναι η επιλογή της Δημοτικής Αρχής. Το πώς θέλει να παραδώσει ένα έργο είναι επιλογή κάθε φορά. Φούμαρα, κύριε. Εγώ το λέω αυτό. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Βιώνω ένα δημοτικό συμβούλιο τα τελευταία 3,5 χρόνια, ένα απαξιωμένο δημοτικό συμβούλιο. Έναν βασιλιά δήμαρχο, ο οποίος δυστυχώς δεν το έκανε μόνος του, αλλά έγινε με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας, με τις 14 τροπολογίες που έφερε από το Σεπτέμβριο του 19 ο κ. Θεοδωρικάκος. Να μην υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο θα προτείνει, θα αλλάζει πράγματα, θα συμφωνεί πράγματα. Λοιπόν, και βέβαια ένα δημοτικό συμβούλιο το οποίο ουσιαστικά σας είπα. Παίρνει αποφάσεις. Αξιολογήθηκαν κατά στη δικαιοσύνη οι παρεμβάσεις Θεοδωρικάκου. Αξιολογήθηκαν. Και τι έγινε, κύριε Κονόμου, άλλαξε κάτι? Όχι. Τίποτα. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρικάκος έγινε βορύδης και συνεχίζεται προς το χειρότερο. Λοιπόν, όχι, θα το δούμε αυτό. Θα σας το πω, γιατί τότε, ναι, όντως με τις παρεμβάσεις εκείνες. Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί το ακούει και ο κόσμος και είναι σημαντικό να το λέμε και να το ξαναθυμίζουμε. Γνωστό, δεν είναι. Βεβαίως. Καταργήθηκε η απλή αναλογική, γιατί εμείς εκλεγήκαμε ένα εντελώς διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Δεν σεβάστηκαν λοιπόν τη γνώμη των Ξαθιωτών, των πολιτών μάλλον, όχι μόνο των Ξαθιωτών, γενικά σε όλη την Ελλάδα, ότι έτσι εκλέχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι πρέπει να κυβερνηθούν οι Δήμοι. Ας δοκιμάζαμε. Είναι κάτι που το έχει λύσει αυτό η Ευρώπη εδώ και 50 χρόνια. Στους υπόλοιπους Δήμους της χώρας. Της χώρας. Το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο πρόβλημα, κύριε. Α, όχι, λέω, μήπως είδατε κανένα άλλο παράδειγμα που. Το ίδιο πρόβλημα. Μόνο εκεί που υπάρχουν. Τελευταίο στις. Όχι. Το ίδιο πρόβλημα παντού υπάρχει. Και εκεί που υπάρχουν. Συνεργασιών. Και εκεί που υπάρχουν ικανοί δήμαρχοι, όχι φοβικοί και κάναν συνεργασίες και με την αντιπολίτευση, προχώρησαν και τα έργα. Δεν, όλοι οι Δήμοι δεν πήγαν πίσω. Αλίμον. Έχουμε και παραδείγματα πολύ τρανταχτά και σημαντικά που οι Δήμοι προχώρησαν. Σε ένα ελάχιστο ποσοστό βέβαια, έτσι μην φανταστείτε. Τι είναι η πεπατημένη, άρα λέτε. Η πεπατημένη, τι είναι η πεπατημένη? Στην πλειοψηφία των Δήμων ακολουθείται η ίδια τακτική. Δυστυχώς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δυστυχώς, μετά την, ναι, γιατί κοιτάξτε, από τους 322 Δήμους, περίπου οι 270 είναι δεξιοί δήμαρχοι. Εγώ θα πω και όλοι οι δεξιοί δήμαρχοι δεν είναι καλοί δήμαρχοι. Έχουμε, είπα, φωτεινά παραδείγματα δεξιών δημάρχων και αριστερών λιγότερων και κεντρών, Πασόκων κτλ. Οι οποίοι πραγματικά είναι άνθρωποι φωτεινοί και έχουν κάνει φοβερά πράγματα. Αλλά σας λέω, αυτοί οι Δήμοι είναι ελάχιστοι. Ελάχιστοι. Εντάξει. Δεν βοήθησε λοιπόν το σύστημα αυτό εδώ το οποίο φέρανε να διοικηθούν οι Δήμοι. Και είδαμε λοιπόν σε Δήμους όπως τους δικούς μας. Όχι αναλογική, η παρεμβάση Θεοδωρικάκου. Ότι πραγματικά οδήγησαν σήμερα τη χώρα μας σε μια απαξίωση. Και ξέρετε, μάλιστα, η απαξίωση αυτή φαίνεται και από τον κόσμο σήμερα. Ποιος μπορεί σήμερα να κυκλοφορήσει σε πεζοδρόμιο, ποιος μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο, ποιος μπορεί να πει ότι σήμερα στην πόλη μας έγινε ένα έργο. Εγώ πολλές φορές είπα στον Δήμαρχο, Δήμαρχε, έλα μια φορά να ξεκινήσουμε από το φόρο, να διασχίσουμε όλη την 28η Οκτωβρίου και να δούμε ένα πλακάκι που έβαλες καινούριο. Ένα πεζοδρόμιο, ένα ποδηλατόδρομο. Τι,
Άρα έχουμε φτάσει να μιλάμε μόνο για ένα κολυμπητήριο το οποίο μπράβο τελικά γέμισε μια δεξαμενή. Αν υπάρχει άλλο έργο, κυρία Οικονόμου, που εγώ δεν το έχω δει, πραγματικά θα ζητήσω συγγνώμη. Άλλο έργο. Νομίζω όμως ότι οι υπόλοιποι 30 δημοτικοί σύμβουλοι, να μην πω για τους 30, να πω για τους 25 δημοτικούς συμβούλους που είμαστε μέσα και δεν το βλέπουμε, ή είμαστε όλοι αμβλίωπες ή κακεντερχείς. Νομίζω δεν είμαστε. Για εδώ. Ποια έργα μιλάτε, γιατί παρεμβάσεις και ενέργειες και. Δημοτικό πάρκινγκ. Δημοτικό πάρκινγκ. Α, γι' αυτά μιλάτε. Έχουν ήδη γίνει, γι' αυτό λέω. Ας πούμε, το κομμάτι των ασφαλτοστρώσεων έχει γίνει. Έχει προχωρήσει με σημαντικά βήματα στην επίλυση των προβλημάτων και κυρίως το κομμάτι των υποδομών. Ίδρυψη ΣΥΔΕΙΑΚ επάνω στη Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης. Είναι σε εξέλιξη. Νομίζω ναι. Είχατε παρέμβει και εσείς με το συζητούσατε και επεξηγήσεις. Ναι. Γι' αυτό ρωτώ, εσείς σε ποιο κομμάτι αναφέρεστε? Κύριε Οικονόμου, αναφέρομαι στο κομμάτι της διάλυσης της πόλης. Ένα διαλυμένο παζάρι, πηγαίνετε αυτή τη στιγμή στο παζάρι. Αν δείτε τη σιδεριά, η οποία η μισή είναι στημένη και η μισή άστητη και η άλλη πεταμένη γύρω-γύρω, στη βρώμικη πόλη, στη μη ελεγχόμενη στάθμευση, ένα λαλούμι πόλη μας, κύριε Οικονόμου, σκαμμένη παντού από τη ΔΕΔΑ, χωρίς ρήτρες για να μπορέσει γρήγορα να καλύψει τα κενά αυτά που υπάρχουν, και μου λέτε για ασφαλτοστρώσεις, πώς, κύριε Οικονόμου, 10. 15 ασφαλτοστρώσεις. Παράδειγμα έφερα για να μπορέσω να καταλήξω εγώ... σε ποιο τομέα εσείς αναφέρεστε. Αυτό, γι' αυτό και το λέω και καλά κάνετε και το λέτε. Το ερώτημα δεν είναι προς εσάς, είναι ρητορικό για να το ακούσει ο κόσμος. Ότι δεν έχει γίνει πουθενά. Ξέρει, ο κόσμος ζει εδώ, σε αυτή την πόλη. Εάν δείτε εσείς να έγινε κάτι το ένα πάνω στο άλλο, να έχει μπει, εγώ θα πω συγγνώμη. Έκανα λάθος, δεν βλέπω. Κύριε Οικονόμου, δεν έχει γίνει τίποτα. Η δυσφήμιση της πόλης γίνεται από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ολοκληρώθηκε. Η αντιπυρική ζώνη, κύριε Οικονόμου, το ερώτημα που κάναμε. Με τους τίτλους ιδιοκτησίας των Παλινοστούντων. Συγγνώμη λίγο. Η αντιπυρική ζώνη είναι ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να το διαφημίσουμε σήμερα, το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Α, το ότι το εκπαιρέωσε, το διεκπαιρέωσε τώρα, με μάλιστα με εταιρεία ιδιωτική, ο Δήμαρχος. Λέω, μπράβο Δήμαρχε, καλά έκανες να το έκανες. Γιατί δεν το έκανα από πριν? Και τι θα το κάνω πριν. 35 χρόνια ήταν δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος. Με εμπειρία. Όχι, το ξέρω. Για να καταλάβω σε ποιο τομέα εσείς αναφέρεστε. Εγώ όμως σας απαντώ έτσι, γιατί θέλω και καλά κάνετε και μου δίνετε αυτή την πάσα, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να ακούσει το τι συμβαίνει. Παλιό δημαρχείο θα σας πω. Η άδεια για το τέταρτο λύκειο, εκπαιδευτικός είστε πιο πολλά χρόνια από το κολυμπητήριο προβλημάτιζε την τοπική κοινωνία. Ναι, ωραία. Θέλετε να πω μπράβο γι' αυτό? Όχι. Κύριε Οικονόμου, θέλω να σας πω, θα ήθελα εγώ να δω. Να κατανοήσω, θέλω σε ποιους τομείς αναφέρεστε. Λοιπόν, δεν είδαμε λοιπόν να χτίζετε ούτε ένα νηπιαγωγείο, ούτε ένα σχολείο, ούτε να ανοίγει ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Να σας θυμίσω τον πρώτο βρεφονηπιακό σταθμό. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει 1.200 παιδιά εκτός βάουτσερ και βρεφονηπιακών σταθμών. Διαλυμένα σχολεία. Με το ζόρι φέτος θα τα ζεστάνουμε. Μακάρι να βρεθεί τρόπος να τα ζεστάνουμε. Το κολυμπητήριο μας να μην κλείσει ξανά, γιατί δεν θα έχουμε να βάλουμε 500.000 πετρέλαιο. Άρα λοιπόν όλα αυτά, κύριε Οικονόμου, τα οποία δεν έγιναν, μη μου λέτε αυτά που θα γίνουν. Έχουμε 3,5 χρόνια μιας νέας, υποτίθεται, μέσα σε εισαγωγικά νέας, δημοτικής αρχής. Και το λέω μέσα σε εισαγωγικά γιατί. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι ηγούνται αυτής της δημοτικής αρχής είναι άνθρωποι με εμπειρία. Και πρώτα απ' όλα το δήμαρχό μας. 35 χρόνια αντιδήμαρχος ήταν. Δεν μπορεί λοιπόν να λέω ότι δεν ήξερα, δεν πρόλαβα, δεν γνώριζα. Η λογική αυτών των μελετών που θα έρθουν τελικά στο νέο προϋπολογισμό του 23, που είναι και ο τελευταίος, και ελπίζουμε να είναι και ο τελευταίος αυτής της δημοτικής αρχής, λέει το ίδιο πράγμα. Με συνεχόμενες αναμορφώσεις που τα λεφτά πάνε πίσω. Κύριε Οικονόμου, να σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Φάγαμε τα σκότια μας για ένα χρόνο για μια παιδική χαρά και ένα οικόπεδο για πάρκινγκ στη Σταυρούπολη. Ούτε παιδική χαρά έγινε, ούτε πάρκινγκ στη Σταυρούπολη. Και τώρα μιλάμε για έργα αστεία. Να σας πω το αίτημα των ΑΜΕΑ εδώ και δύο χρόνια. 15.000 κόστος να μπουν ηχητικά στα φανάρια. Μελέτη. Και στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, εντάσσεται πλέον, κυρία Οικονόμου, και θα γίνει, μας είπε ο κύριος Ζερενίδης, μέχρι το τέλος του χρόνου. Μακάρι να γίνει. Πότε? Μετά από 3,5 χρόνια. Εάν αυτό εσείς το λέτε αποτελεσματικό έργο μιας δημοτικής αρχής, ή αν πραγματικά είδαμε έργα στο Δήμο μας. Εγώ λέω ότι είναι μια κοροϊδία. Εγώ ρωτάω, εσείς απαντάτε, καλά κάνετε, κύριε Καλά κάνετε. Εγώ καλά κάνετε και με ρωτάτε. Και δεν απάντησες, εσείς τα απαντάτε. Έτσι. Εγώ απαντώ για να τα ακούσει ο κόσμος. Αυτή είναι η άποψη της Δημοτικής Παράταξης. Αυτή είναι η άποψη της Δημοτικής Παράταξης, όχι των πολιτών μόνο για την Ξάνθη, αλλά τουλάχιστον των τριών Δημοτικών Παρατάξεων που σήμερα είμαστε μαζί. Και νομίζω ότι είναι αυτό που έχει τρομοκρατήσει αρκετό κόσμο που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά και δει με τα δημοτικά.
Και αυτό το πράγμα το οποίο μεγαλώνει και διωγγώνεται, και νομίζω ουσιαστικά ήταν η απάντηση που πρέπει να δώσουμε απέναντι σε αυτή την ανικανότητα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και στην απαξίωση της πόλης μας. Οι τρεις συμπορεύεστε, συνεχίζετε τρεις, την κοινή πορεία. Ναι, ναι, έτσι? Ο κ. Παπαχρόνης, τώρα δεν αναφέρω τον κ. Παπαχρόνη γιατί παραιτήθηκε από δημοτικό σύμβουλο. Μπορώ να σα πω ότι πράγματι είναι μαζί μα. Θα επαναξιολογήσει η παράταξη. Φαντάζομαι πω ναι, δεν ξέρω για την παράταξή του, μιλάω για τον ίδιο μόνο. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι κοντά στο ψαλμό, αλληλούια. Εγώ για παρατάξεις μίλησα. Εγώ μίλησα και πρόσωπα για τον κύριο Παπαχρόνη, γιατί δεν μπορώ αυτή να αναφερθώ για την αγάπη. Είναι κάτι άλλο. Αλλά μιλάω για τον κύριο Παπαχρόνη. Εμείς όμως συμπορευόμαστε και συνεχίζουμε και δυναμώνουμε. Και ουσιαστικά είναι αυτή η τεράστια αποδοχή που βλέπουμε ότι έχουμε από τους συμπολίτες μας στην Ξάνθη, ότι τελικά αυτό περιμέναμε. Ενωθείτε όλοι μαζί να μπορέσουμε να φτιάξουμε, να σώσουμε ό,τι σώζεται σε αυτή την πόλη. Μάλιστα. Άρα βλέπετε ότι έχει και αποδοχή αυτή σας η... Πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη, κύριε Γονόμου. Η σύμπραξη. Να πω ότι όση ώρα ακούγαμε τον κύριο Χατζηθεοδόρου, εστάλει από τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, την Ομαρχιακή Επιτροπή, μια εξαιρετικά επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο κύριος Ζεϊμπέκ, ο βουλευτής του κόμματος, για τις καθυστερήσεις, τις δραματικές καθυστερήσεις που έχουμε στις υλοτομήσεις στην περιφέρεια Κενότητα Ξάνθης. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί όχι μόνο είναι εδώ, έτσι, πόσο μάλλον στις ορεινές μας περιοχές. Απλώς το βάζω στην κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Νομίζω ότι... Και μακάρι να δοθεί και σύντομα απάντηση, γιατί μακάρι. Εδώ τρέχουμε. Ιδιαίτερη, ναι, νομίζω ότι ο βουλευτής μας είναι πολύ κοντά σε όλα αυτά τα προβλήματα, και του ορεινού εννοεί το όγκο, αλλά και του παιδινού. Είναι ένας βουλευτής που μας εκπροσωπεί όλους. Είναι βουλευτής νομού Ξάνθης και αυτό θέλω να το υπερτονίσω. Το έχει δείξει και στο στόχο αυτό τη συμπεριφορά. Βεβαίως, βεβαίως. Το έχει δείξει τα 10 χρόνια αυτά που είναι βουλευτής, από το 12 και μετά, ότι πραγματικά εκπροσωπεί τους πάντες. Είναι κοντά και στην υγεία και στην παιδεία, με τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις που είπαμε και πριν για την παιδεία, για την υγεία, για οτιδήποτε έχει προκύψει. Εννοείται ότι βρίσκεσαι στο στόχαστρο όταν πραγματικά προσφέρεις έργο. Πολλές φορές όμως είναι καλό να μην λέμε πράγματα τα οποία ίσως και ερήμη τη ρήμη του λόγου, και πολλές φορές γίνονται και λάθη. Το κατανοούμε, αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να διαγράψεις την παρουσία και τη δουλειά ενός βουλευτή όταν αυτός είναι σε επάλξη στα τελευταία 10 χρόνια. Όχι, απλώς και το έχει αποδείξει. Οι εποχές απαιτούν πολύ ψύχρεμες και ψύχρεμες και προσεγμένες συμπεριφορές, κύριε Χατζηθεοδόρου. Συμφωνούμε απόλυτα. Το νομίζω το κατανοούμε όλοι. Είναι πολύ σημαντικό στην ερώτησή του και θα το βρούμε μπροστά μας αυτό τώρα το χειμώνα. Μιλάει για την λαθροϊλοτομία. Ουέ και αλίμον αν αυτές οι καθυστερήσεις οδηγήσουν εκεί, γιατί ξέρετε ότι σε τέτοιες εποχές και η εσχροκέρδεια κλείνει το μάτι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, νομίζω ότι και εσείς έφαγα πάρα πολύ χρόνο σήμερα, κύριε Γονόμου. Πάρα πολύ, όντως, ομολογουμένως, αλλά βάλαμε... Ναι, είχαμε και καιρό να τα πούμε. Και η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να πω ότι σήμερα οι δάσκαλοι έχουν και κινητοποίηση, γιατί συνεχίζονται τα προβλήματα στην πρωτοβάθμια, στην πρωτοβάθμια και εκπαίδευση παντού. Και υπάρχουν και τοπικά αιτήματα, να το επισημάνουμε, ναι, αυτό υπάρχουν και τοπικά αιτήματα εν όψη της σημερινής συγκέντρωσης που θα γίνει στην πλατεία την κεντρική στις 6.30 ώρα σήμερα το απόγευμα, βεβαίως. Και ξέρετε ότι και επειδή είμαι ενεργός εκπαιδευτικός και με μια πολύ μεγάλη εμπειρία και προϊστάμενος στο ΚΕΔΑΣΥ, το λέμε τώρα πρώην και ΣΥ, πρώην και ΔΥ, πρώην ΚΔΑΗ, είμαι 17 περίπου χρόνια. Χρωστάω, αλλά δεν οφείλεται σε μένα. Όχι, μια όχι. Παρουσίαση, ναι, κύριε Χατζηθεοδόρου, για την οποία είχαμε δεσμευθεί χρόνια πριν. Ναι, νομίζω είμαστε πρέπει να το στη διάθεσή σας, πρέπει να γίνει. Ναι, πρέπει να το κάνουμε. Ξέρετε, έχουμε πραγματικά πάρα πολλή δουλειά, πολλά αιτήματα από τις οικογένειες. Λογικό. Αξιολογούμε γύρω στα 350 παιδιά σχεδόν σε ετήσια βάση. Και δεν είναι μόνο η αξιολόγηση, αλλά και η υποστήριξη των παιδιών αυτών. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εδώ χρειάζεται πραγματικά πολύ γενναιόδωρα θέματα και μέτρα. Δεν θα κρύψω όμως να πω ότι τα τελευταία χρόνια, πράγματι τα τελευταία θα έλεγα 6-7 χρόνια, έχουμε μια ιδιαίτερη υποστήριξη προς την ειδική αγωγή και αυτό είναι σημαντικό. Πολλές φορές υστερούμε στη διαχείριση του προσωπικού ίσως, αλλά και το πώς θα γίνει όλο αυτό, αλλά δυστυχώς οι οικογένειες έχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες. Και ξέρετε, μας επηρέασε πάρα πολύ αυτή η δεκαετία, δεκαετία και πάει λέγοντας τώρα των μνημονίων, την ελληνική οικογένεια με πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ουσιαστικά βγαίνουν στα παιδιά. Και εδώ χρειάζεται κάτι. Και τώρα να δείτε τι έχετε. Να σκύψουμε και τι με μεγαλύτερη φροντίδα. Βλέπετε τις ακραίες συμπεριφορές και στα σχολεία πρέπει να προβληματίσει. Τα βλέπουμε. Φορτώνονται όλα αυτά στους ώμους δασκάλων και καθηγητών. Ναι. Τα αιτήματα των γονιών μπορώ να πω ότι έχουν αλλάξει πλέον κατά 40-50% και δεν είναι πλέον μαθησιακά, αλλά είναι συμπεριφοράς. Ζητήματα. Δυστυχώς. Συναισθηματικά, συμπεριφοράς.
Και τα πράγματα γίνονται πολύ πολύ δύσκολα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν όλοι έτοιμοι και πρέπει αυτό να το φροντίσουμε ιδιαίτερα. Στη διάθεση της υπηρεσίας, κύριε Χατζηθεοδόρου, προκειμένου να μπορέσουμε να δώσουμε και στους γονείς να κατανοήσουν ποιο είναι αυτό το υποστηρικτικό έργο που τους προσφέρει το ΚΕΔΑΣΥ. Ναι, νομίζω το ξέρουν πλέον οι γονείς, αλλά είναι καλό και να το πούμε και στον κόσμο. Και νομίζω ότι θα ήταν καλό αυτό να κάνουμε και μια εκπομπή και με συναδέλφους και ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να δίναμε ακριβώς αυτό το στίγμα. Με μεγάλη μας χαρά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμότατα. Καλή επιτυχία. Εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με τον κύριο Χατζηθεοδόρου. Το απαιτεί επικαιρότητα. Ευχαριστώ για την καλή επιτυχία, αλλά να ξέρετε ότι η δική μας επιτυχία θα είναι επιτυχία του ελληνικού λαού. Εάν πάμε καλά, θα πάμε όλοι μαζί καλά. Γιατί εμείς με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε και είμαστε με την κοινωνία. Και με αυτή την έννοια σας ευχήθηκα καλή επιτυχία. Σε όλους τους πολιτικούς εύχομαι το ίδιο. Η δική τους επιτυχία θα είναι επιτυχία για τους συμπατριώτες μας και για τον ελληνικό λαό. Για όλους. Να είστε καλά. Ήξερα ότι θα κλείσει έτσι. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εγώ.